θα ήταν κάποια Κυριακή, κάποια Δευτέρα. Σε κάποιο πείμα του Λόρκα, στους πίνακες του Ριβέρα. Στη θάλασσα του Χιγνέτ, στα λόγια του Γκαλεάνο. Και πριν καλά καλά σε βρω, πάντα σε χάνω. Θα ήταν καθημερινή μπορεί και αργία. Πλακάτ Πανόκρατος πιστών και απεργία. Σε κάποιο στίχο του Ακυπάνου, Γιουρασούλη που φωνάζει. Κι όμως αλλάζει και μάλ, κι όμως αλλάζει. Όσο σημώνω μακραίνει και έτσι ποτέ δεν τη φτάνω. Απιάστε ωραία ουτοπία, καλά τα λέει ο Γκαλεάνο. Μα όταν γιορτάζει, καινούργιους δρόμους μου τάζει. Κι αρχίζω πάλι να πιστεύω πως ο κόσμος αλλάζει. Κι αμφισβητώ τον Γεμάλ, αμφισβητώ και το Μάνο. Στέκω στις μύτες των ποδιών, αλλά και πάλι δεν φτάνω. Είναι το παιχνίδι παλιό. Κι αν θες το νόημα να βρούμε, πρέπει λιγάκι ακόμα ψηλότερα να σηκωθούμε. Οι ποιητές μας τα έχουν πει, του παιχνιδιού τους κανόνες τους έχουν γράψει. Με πορφυρή μελάνη αιώνες. Όπως και τότε στη Χιλή, θα τα νεόν σε Δεσεπτέμβρε και είπες χαλάλι και άστα λα Βικτόρια Σιέ. Ελευθεριακός από τον blog Ελευθερία Τίποτα και είμαι με τη Social West, δηλαδή με δύο από τη Social West, έτσι, με τον Λεωνίδα και τον Χρήστο. Παιδιά, ευχαριστώ πολύ που αποδεχτήκατε την πρόσκληση καταρχήν. Εμείς ευχαριστούμε για το ενδιαφέρον. Να σε χαλά. Λοιπόν, θα κάνω μάλλον μια ερώτηση κλασική, σας την έχουν κάνει φαντάζομαι. Το hip hop το επιλέξατε επειδή μέσα από αυτό βρήκατε τρόπο να εκφράσετε τις απόψεις σας. Ή λόγω του ότι είναι η μουσική που ακούγατε, ή και τα δύο. Να το πεις εσύ. Είναι και τα δύο, προφανώς. Ναι. Αν και ακούμε πολλά είδη μουσικής και το κάθε μέλος του συγκροτήματος προέρχεται και από διαφορετικά ακούσματα, κάτι που είναι καλό στη δημιουργία, είναι προφανές ότι η ευκολία που δίνει το hip hop στο ότι μπορείς να αρέσει πάρα πολλούς στίχους, οπότε να εκφράσεις καλύτερα και περισσότερο αυτά που θες να πεις, νομίζω μας οδήγησε να επιλέξουμε αυτό το είδος μουσικής, αν και τα είδη πλέον δεν είναι πολύ ευδιάκριτα μεταξύ τους. Ναι, είναι συγκεκριμένα όντως. Είναι συγκεκριμένα, αλλά νομίζω ότι είναι ένας συνδυασμός. Εγώ, ας πούμε, άκουγα, Λεωνίδα σίγουρα άκουγε. Και είναι και ένα είδος μουσικής, να το πάρουμε και λίγο ιστορικά, που αναδεικνύει και κυρίως παλαιότερα αναδεικνύει κοινωνικά προβλήματα, ναι, κοινωνικές αντιθέσεις κτλ. Ναι, αλλά νομίζω ότι πρώτα έρχεται όμως το άκουσμα του ερέθισμα που πήραμε. Δηλαδή δεν είπαμε θέλουμε να εκφράσουμε κάποια πράγματα, με ποιο τρόπο θα το κάνουμε, α, το hip hop βολεύει να το κάνουμε έτσι. Ναι. Πρώτα ακούσαμε αυτό το πράγμα από ανθρώπους που ήθελαν να εκφράσουν επίσης κάποια πράγματα, είπαμε ωραία και εμείς μπορούμε να το κάνουμε αυτό για να πούμε τα δικά μας πράγματα. Μάλλον έτσι ξεκινάει. Μάλλον έρθει η μουσική δηλαδή πρώτα. Ναι, και μετά... ναι, αυτό ήταν το ερέθισμα. Ναι, το ερέθισμα. Ωραία. Τώρα, αυτή η ερώτηση έχει να κάνει πάλι με τη μουσική. Πρώτα ήρθε η μουσική και μετά η πολιτική σκέψη, ή ήρθε πρώτα η πολιτική σκέψη, μετά η μουσική, ή ήρθαν όλα μαζί κάπως εκ του παραλλήλου, ας πούμε. Νομίζω η μουσική έδωσε κάποια. Μας έδωσε τα πρώτα μας, ας πούμε, κοινωνικοπολιτικά ερεθίσματα εξεφρασμένα τουλάχιστον με αυτόν τον τρόπο. Όχι δηλαδή μόνο μέσα από το βίωμα, αλλά και μέσα από τη συνειδητοποίηση από τα λόγια. Συγχρόνως ήρθε και η συμμετοχή στις πολιτικές διαδικασίες. Αλλά ο στίχος μάλλον, όχι η μουσική. Ο στίχος μας έδωσε ερεθίσματα. Οπότε προσπαθούμε να κάνουμε και εμείς το ίδιο με τη δικιά μας σειρά. Αν ισχυριζόταν κάποιος ότι το hip hop είναι το σύγχρονο punk, με την έννοια ότι το punk, ας πούμε, όταν πρώτο ξεκίνησε ήταν πολιτικοποιημένη μουσική, άσχετα πώς κατέληξε, θα συμφωνούσατε, ή και το hip hop έχει καταλήξει κάπως? Πρέπει να κάνω λίγο πιο συγκεκριμένο τι εννοούμε. Hip hop παγκόσμια, hip hop στην Ελλάδα. Ας πούμε παγκόσμια. Γιατί και το punk, ας πούμε, ήταν, ξέρω εγώ, Αγγλία, Αμερική. Δηλαδή οι πυρήνες του. Γενικά. Αλλά ας πούμε και η Ελλάδα μετά. Δεν... Ναι. Σε πολλά μπορεί να είναι και προσωπικές απόψεις, έτσι μπορεί να μιλάμε και σαν. Ναι, καλά, ναι, δεν εκπροσωπείτε κάποιον, ναι, τους εαυτούς σας μόνο. Αυτό ακριβώς. Οπότε εγώ θα σου πω πάνω σε αυτό ότι για μένα δεν... μου είναι δύσκολο να πω ότι αυτό το είδος είναι πολιτικοποιημένο, αυτό είναι μη πολιτικοποιημένο κτλ. Εγώ θεωρώ ότι σε όλα τα είδη, ανέκαθεν υπήρχαν άνθρωποι που προσπαθούσαν να μιλήσουν πολιτικά ή μιλούσαν πολιτικά. Απλά έχει να κάνει με τη στατιστική, ας πούμε. Στο punk προφανώς ήταν περισσότεροι αυτοί που μιλούσαν πολιτικά και στο hip hop ήταν περισσότεροι αυτοί που μιλούσαν πολιτικά από αυτούς που κάνω στην pop, ας πούμε. Τώρα αυτό το συνειδημό που κάνεις αν το hip hop είναι το punk, δεν ξέρω, δεν είμαι έτοιμος να απαντήσω. Ναι. Εγώ νομίζω ότι το hip
ανησυχώ παγκοσμίως αλλά και στην Ελλάδα που κουβαλάει και μια ιστορία και ένα στίγμα. Δηλαδή ξεκίνησε κάπως με μια ταυτότητα. Και ξεκίνησε με την ταυτότητα της μουσικής, της κουλτούρας όταν μιλάμε για hip hop και της rap όταν μιλάμε για τραγούδι. Των ανθρώπων που ήταν κοινωνικά αποκλεισμένοι, ας πούμε οι Αφροαμερικάνοι και οι Λατίνοι, ας πούμε στο Bronx και στην Αμερική, οι οποίοι δεν σημαίνει ότι ήταν και πολιτικά συνειδητοποιημένοι. Βιωματικά ίσως, θεωρητικά δεν νομίζω. Όμως εξέφρασαν τη ζωή που ζούσαν, ας πούμε, και τα προβλήματα και τις αγωνίες του από τα κάτω. Και αυτή η ταυτότητα την κουβαλούσε το hip hop και την κουβαλάει, και θα την κουβαλάει πάντα γιατί έτσι γεννήθηκε. Μετά φυσικά και εμπορευματοποιήθηκε και απέκτησε και άλλες ταυτότητες και άλλες θεματικές. Και ίσως και να, ίσως μάλλον η βιομηχανία να προώθησε συγκεκριμένες πλευρές του hip hop. Αυτές δηλαδή που δεν είναι και τόσο πολιτικές, που δεν είναι ενοχλητικές. Και αυτό σιγά σιγά επικράτησε. Όμως την ταυτότητά του την έχει και θα την έχει πάντα, ότι γεννήθηκε έτσι. Τώρα αν είναι το σύγχρονο punk, νομίζω είναι διαφορετικά είδη μουσικής. Ίσως επιτελεί το ρόλο που επιτέλεσε κάποτε το punk. Αυτό ναι. Αλλά να σου πω και την αλήθεια, εγώ δεν είμαι και ο ειδικός στο punk για να μπορώ να κάνω τη σύγκριση καλά. Μπορώ να σου πω για το hip hop. Ωραία. Πιστεύετε ότι το hip hop έχει τη δυνατότητα να ανανεώνεται σε περιόδους κρίσεων, δηλαδή βγαίνουν καινούργια πράγματα διαφορετικά, ή μπορεί να είναι διαφορετικός ο λόγος ή και η μουσική ακόμα? Αρχικά πρέπει να είναι διαφορετικός ο λόγος, αφού μέσω με αυτού του είδους μουσικής εκφράζεσαι λόγω πληθώρα στίχων όπως είπα και πριν, το πας ανάλογα με την κοινωνικοπολιτική συγκυρία υποτίθεται που συμβαίνει στη χώρα σου, στην πόλη σου ή οπουδήποτε. Τώρα αν συμβαίνει, εγώ προσωπικά θεωρώ ότι δεν συμβαίνει. Δηλαδή να το κάνω λίγο πιο συγκεκριμένο, στην Ελλάδα τα τελευταία 5 χρόνια, όλοι ξέρουμε, τώρα δεν χρειάζεται να αναλύσουμε κάτι παραπάνω σε αυτό, υπάρχει όλο αυτό, υπάρχει με την κρίση κτλ. Και, και το φασισμό και όλα αυτά. Δεν νομίζω να αναλογικά, ας πούμε, να έχουν ξεπεταχθεί, να το πω έτσι, συγκροτήματα που προωθούν τον κοινωνικοπολιτικό στίχο τόσο. Αλλά αυτό έχει να κάνει και με το... Άνθρωποι το κάνουν και αυτό, δηλαδή πως είναι οι άνθρωποι, ας πούμε, που ζουν σε αυτή τη χώρα, έτσι θα είναι και οι μουσικές που παράγει αυτή η χώρα. Οπότε, άμα είναι πολλοί άνθρωποι, άμα ήταν πολλοί άνθρωποι οι οποίοι είναι τόσο πολιτικά συνειδητοποιημένοι και έχουν και μια κλείσει, να το πω έτσι, τη μουσική και τα λοιπά, θα συνέβαινε αυτό. Δυστυχώς, κατά τη γνώμη μου, δεν συμβαίνει στο hip hop. Δεν ξέρω αν συμφωνεί ο Λεωνίδας. Εγώ δεν θα το γενίκευα τόσο. Δηλαδή, θα έλεγα ότι υπάρχουν περιπτώσεις που ναι, συμβαίνει και τεχνικά και μουσικά δηλαδή. Τεχνικά, ναι. Εγώ δηλαδή, μίλησα περισσότερο στιχουργικά. Τεχνικά, προφανώς, υπάρχει εξέλιξη και μουσικά. Η οποία όμως προέρχεται από το... Από ας πούμε την οικονομική κρίση, όχι. Είναι καθαρά τεχνικό το θέμα. Είναι τεχνικό ζήτημα, καινοτομίες ας πούμε που εισάγονται στη μουσική. Αν μιλήσουμε γενικά ας πούμε και σε παγκόσμιο επίπεδο, έχουμε τέτοια εξέλιξη και τεχνικά, μουσικά, αλλά και θεματικά και γλωσσικά αν θες να το δεις. Για παράδειγμα θεωρώ ας πούμε ότι καλύτερο hip hop, πιο ενδιαφέρον, έστω rap, για να μην μιλήσω και για τα υπόλοιπα στοιχεία, γίνεται εκτός Αμερικής π.χ. που είναι και μια άποψη που είχε εκφράσει και ο Chuck D για τον Public Enemy, που είχε πει ότι αν γίνονταν Ολυμπιακοί Αγώνες rap, εμείς λέει σαν Αμερική δεν θα παίρναμε το χρυσό μετάλλιο, ούτε το αργυρό και ίσως και ούτε το χάλκινο, γιατί υπάρχουν άνθρωποι σήμερα που ραπάρουν ξέρω σε τρεις γλώσσες, μπορεί και στην τοπιολαλιά τους ας πούμε, στη διάλεκτό τους, με μουσικές που προέρχονται από εκείνη την παράδοση, που τις Ηνωμένες Πολιτείες είναι λίγο προβληματικό γιατί δεν έχει τόσο μεγάλη χρονικά παράδοση μουσική αιώνων ας πούμε. Έχει τον ιθαγενών πληθυσμών, αλλά όπου δεν εξολοθρεύτηκαν αυτοί. Οπότε σε παγκόσμιο επίπεδο έχουμε τέτοια εξέλιξη. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ. Εγώ ας πούμε ακούω λατινοαμερικάνικο hip hop, δεν ακούω αμερικάνικο των Ηνωμένων Πολιτείων. Στην Ελλάδα τώρα θεωρώ ότι υπάρχουν θεματολογικά και όχι μόνο στο hip hop, αναφορές στα κοινωνικά και πολιτικά προβλήματα ας πούμε και
που δημιουργήθηκαν με την κρίση, που ήρθαν στο προσκήνιο με την κρίση, ίσως όχι αναλογικά τόσο πολλές και ίσως και κάποιες φορές επί τούτου. Όπως και στο υπόλοιπο τραγούδι που ξαφνικά, ας πούμε, έγινε πολιτικό. Από εκεί που ούτε καν περνούσε απ' έξω η ιδέα. Το οποίο λίγο με προβληματίζει, ας πούμε, εμένα, ότι τώρα, ρε παιδιά, γίναμε πολιτικοποιημένοι, ας πούμε, μήπως είναι και λίγο εντέχνος αυτό το πράγμα. Στο hip hop δεν ήταν, είχε αναφορές πάντα, ίσως όχι τόσο πολλές αναλογικά, νομίζω έχει να κάνει και με την πολιτική συνειδητοποίηση των ανθρώπων που το κάνουν, που δεν υπάρχει πάντα. Υπάρχουν group ή μεμονωμένη μουσική που νιώθετε ότι συμπορεύεστε, ενώ όχι απαραίτητα να έχετε συνεργαστεί, μπορεί και να μην ζουν καν. Στο μυαλό σας έχετε τέτοιους ανθρώπους που νιώθετε ότι συμπορεύεστε, είτε σαν group είτε σαν μεμονωμένη μουσική μέσα στο group. Που συμπορευόμαστε. Συμπορευόμαστε με ανθρώπους σύγχρονους, μουσικά, ως προς την άποψή μας προς τη μουσική την ίδια. Όπως για παράδειγμα με τα ντύπινα που κάνουμε, έχουμε την ίδια αντίληψη για την μουσική εξέλιξη του hip hop και την εισαγωγή καινοτόμων ιδεών και μουσικών. Και από εκεί προέρχεται και ένα καινούριο project που φτιάχνουμε, το hip hop της Μεσογείου, μόνο με μεσογειακά όργανα. Τώρα, τι κουβαλάμε μέσα μας σαν μπαγκάζια στιχουργικά, ιδεολογικά και αισθητικά, υπάρχουν, εγώ για να μιλήσω εγώ, ας πούμε, για τα τραγούδια που γράφω εγώ, εγώ κουβαλάω πάρα πολύ Καβαδία, Άλκη Αλκαίο, Ναζίμ Χικμέτ, Χαΐνη, Δημήτρη Αποστολάκη, τέτοιους ανθρώπους, Άσημο. Οπότε δεν είναι ότι συμπορευόμαστε, είναι μεγάλη κουβέντα. Δεν θα, θεωρώ ότι είμαστε... Ναι. Ναι, και ποιητές, ας πούμε, γιατί λέω, θεωρώ ότι, ότι είμαι πολύ μικρός για να συμπορευτώ με αυτούς τους ανθρώπους, αλλά έχω αυτές τις επιρροές. Ο Χρήστος έχει τις δικές του πάλι. Όχι, συμφωνώ, δεν είναι. Μια που θίξαμε πριν για το hip hop και το πώς έχει εξελιχθεί προς τα που το πάνε οι εταιρείες, εσείς τι γνώμη έχετε για τους hip hop? Τέλος πάντων, δεν ξέρω αν είναι hip hop. Ας πούμε ότι είναι hip hop καλλιτέχνες και τις σχέσεις τους με τις λαϊκές πίστες. Ενώ αυτούς που εμφανίζονται στις λαϊκές πίστες. Υπάρχουν κάποιοι τέτοιοι, ας πούμε, οι οποίοι ξεκίνησαν αλλιώς και τελικά κατέληξαν διαφορετικά. Δηλαδή, μαλακία ερώτηση θα κάνω τώρα, θα το κάνατε ποτέ? Βέβαια, ποτέ δεν υπάρχει να πεις ποτέ. Μπορεί σε 10 χρόνια, ξέρω εγώ. Το κάνατε τώρα. Θα το κάνετε τώρα, ναι. Υπάρχουν πολλοί από αυτούς που λες που ήθελα να το κάνω, απλά δεν είχαν την ευκαιρία και τη βρήκα. Υπάρχουν άλλοι που το κάναν, θα σου πούν από ανάγκη. Το οποίο δεν το δικαιολογώ, απλά το λέω. Είναι προφανές ότι αν ακούσει κάποιος τα τραγούδια μας και ακούσει και αυτά τα τραγούδια, θα καταλάβει ότι έχουμε εντελώς διαφορετική αντίληψη, ναι, για αυτό που κάνουμε. Οπότε η απάντηση είναι προφανής ότι δεν θα το κάναμε, ξέρω, δεν ξέρω τι γίνεται. Και τώρα δεν θέλω να σχολιάσω τώρα τη γνώμη. Είναι προφανής η γνώμη που, ναι, μπορεί να σχηματιστεί με κάποιον που παίρνει το hip hop που γεννήθηκε, όπως είπε πριν ο Λεωνίδας, και το βάζει σε μια πίστα με στίχο ανάλαφρο και μόνο διασκεδαστικό. Δηλαδή, συγγνώμη σε διακοπτώ, ναι, μπορεί ο άλλος, ας πούμε, να σου πει ότι ναι, φίλε, εγώ το έβαλα. Λέμε τώρα, να το δει κάποιος από κάτω, για να ακούσει hip hop έτσι, ναι, και μετά ξέρω εγώ να πάει σε εσάς ή σε κάποιους άλλους που λέτε κάτι ουσιαστικό. Υπάρχει αυτό δηλαδή, μπορεί να σου πει αυτός. Είμαστε τόσο διαφορετικοί, νομίζω. Διαφορετικοί είστε, ναι. Όσον αφορά την αντίληψη που έχουμε για αυτό το πράγμα, οπότε δεν ξέρω αν θα φτάσει ο άνθρωπος που θα πάει να δει στην πίστα hip hop να φτάσει μετά σε εμάς. Σαν άκουσμα θα του είναι πιο οικείο, λόγω του beat, έτσι να σου το πω, ξέρα κτλ. Αλλά μετά το hip hop είναι ο στίχος. Κατά βάση. Οπότε όταν μπει στη διαδικασία του στίχου, δεν νομίζω να διασκεδάσει το ίδιο και από εμάς. Λεωνίδα, τι λες? Εγώ, έτσι όπως το βλέπω τουλάχιστον, θεωρώ ότι έχουμε και μία ευθύνη. Σαν πλέον εμείς ανήκουμε στη γενιά του ελληνικού hip hop, που είναι στη δεύτερη γενιά του ελληνικού hip hop. Δεν είμαστε αυτοί που φέραμε εδώ το hip hop, είμαστε αυτοί που το πήραν από αυτούς που το φέρανε για να το πάμε λίγο πιο πέρα και μετά θα έρθει μια άλλη γενιά να το πάει πιο πέρα από εμάς. Οπότε θεωρώ ότι έχουμε και μία ευθύνη να διατηρήσουμε αυτό το χαρακτήρα του hip hop που γνωρίσαμε εμείς και που μας τράβηξε εμάς, του κοινωνικοπολιτικά συνειδητοποιημένου και του πολιτικού στίχου. Και αν
κάναμε αυτό το πράγμα, δηλαδή να κάνουμε ανάλαφρα τραγουδάκια για να βγάλουμε λεφτά, ας πούμε, πρώτον δεν μας εκφράζει γιατί δεν κάναμε hip hop γι' αυτό. Κάναμε hip hop για την πολιτική του έκφραση και την πολιτική του διάσταση. Και δεύτερον, ίσως το hip hop που θα πάρει η τρίτη γενιά, η μετά από εμάς, να είναι άλλο από αυτό που πήραμε εμείς και να είναι πολύ άσχημα άλλο. Ακίνδυνο. Εμάς μας αρέσει επικίνδυνο το hip hop. Okay. Ωραία. Θέλω να μου πείτε ποια καινούργια στοιχεία πιστεύετε, αν πιστεύετε κάτι τέτοιο, αν το έχετε σκεφτεί ποτέ, ότι έχετε προσδώσει στο ελληνικό hip hop, σε αυτό που ονομάζεται ελληνικό hip hop. Πώς όμως είχα να πεις συστηματικά. Εμείς κάνουμε μια προσπάθεια, δεν ξέρω αν το καταφέρνουμε, αλλά κάνουμε μια προσπάθεια να φύγουμε αυτό που λέμε στο hip hop sample. Όχι ότι είναι κάτι κακό. Ναι. Απλά αν έχεις ανθρώπους που είτε που είναι στο group είτε που πλαισιώνουν το group, οι οποίοι έχουν μουσικές γνώσεις και γνωρίζουν κάποια μουσικά όργανα, είτε παραδοσιακά είτε όχι, γιατί όχι να μην τα εντάξεις στη μουσική σου και να ντύσει και αυτό το beat που λέμε, το ηλεκτρονικό ευχουστικό. Γενικά είναι κάτι σαν πείραμα αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε και εμείς, ειδικά με τους τελευταίους δίσκους και με αυτούς που προετοιμάζουμε τώρα. Mm-hmm. Δηλαδή προσπαθούμε να εντάξουμε όργανα, αλλά παραδοσιακά όργανα. Μαζί με τα αντίπινα βέβαια. Μαζί με τα αντίπινα. Και τίνοντάς τα με το μπάσο και το beat που είναι τα πρώτα μουσικά στοιχεία του hip-hop, γιατί έτσι κάπως ξεκίνησε, και φυσικά με τη συμβολή των στίχων, να φτιάξουμε αυτό το πειραματικό hip-hop, δεν ξέρω αν το λέω σωστά. Mm. Οπότε από τη μουσική πλευρά αυτό, νομίζω ότι επειδή έχουμε και ερεθίσματα και από άλλα είδη μουσικής, προσπαθούμε να τα εντάξουμε εφόσον μπορούμε και εφόσον γίνεται, γιατί δεν είμαστε και μουσικοί, ειδικά ο Λεωνίδας, υπάρχουν άτομα στον κόσμο που είναι μουσικοί. Δεν είστε ακαδημαϊκά δηλαδή μουσική. Δεν ξέρουμε που είναι το στο πιάνο, εγώ και ο Λεωνίδας. Εντάξει, αλλά μουσική είστε, ναι. Είτε το καλό, είτε το είστε. Αυτό. Στοιχουργικά, πει ο Λεωνίδας που είναι αρμόδιος. Αρμόδιος, κανείς δεν είναι αρμόδιος. Στοιχουργικά... Αρμόδιος για social web. Νομίζω ότι αυτό δεν θα έπρεπε να απαντήσουμε εμείς. Μάλλον είναι αρμόδιοι. Να απαντούσαν καλύτερα οι ακροατές, ας πούμε. Εγώ θεωρώ ότι στο στίχο το δικό μας προσπαθούμε τουλάχιστον να βάλουμε λίγο τους ποιητές μας ή τους ποιητές που αγαπάμε, ας πούμε, και ας μην είναι από αυτή τη γεωγραφική περιοχή που λέγεται Ελλάδα. Λογοτεχνία, να δώσουμε τέτοια ερεθίσματα, μία σύνδεση με πολιτικούς αγώνες και κοινωνικούς αγώνες σε άλλα μέρη του κόσμου και όχι μόνο, και σύγχρονα, και από εκεί και πέρα αυτός που θα το ακούσει να το ψάξει και λίγο πιο πέρα. Αυτό προσπαθούμε να κάνουμε, δεν είμαστε οι μόνοι. Για παράδειγμα το έκαναν οι active member παλιότερα, αλλά προσπαθούμε να δώσουμε λίγο αυτή τη διάσταση. Ίσως η καινοτομία η δικιά μας να είναι αυτό το, η ποιήση, η λογοτεχνία και η ζωγραφική, ας πούμε, που υπάρχει στα τραγούδια μας πολλές φορές. Ωραία. Μια που λέγαμε για την τελευταία σας δουλειά που κάνετε μαζί με τα αντίπινα, έτσι. Mm-hmm. Ωραία. Και βάζετε μεσογειακά όργανα, ας πούμε, θα το πω έτσι εγώ τώρα. Ναι. Okay. Θέλω να σας ρωτήσω πώς πιστεύετε ότι θα μπορούσε να είναι ένα hip hop της περιοχής, της Μεσογείου δηλαδή, γενικά, και μουσικά και στιχουργικά, αν η Μεσόγειος, πιστεύετε ότι θα μπορούσε να εκφραστεί με κάποιο τρόπο, δηλαδή αν οι κοινωνίες των από τη Μεσογείου έχουν περίπου τα ίδια προβλήματα. Δηλαδή θα μπορούσατε, ξέρω εγώ, ένα γκρουπ όπως εσείς, βάζοντας, ξέρω εγώ, μεσογειακά όργανα, αλλά και μέσω των στίχων, ο στίχος σας, να εκφράσει, ξέρω εγώ, και την Ισπανία. Δηλαδή πιστεύετε ότι περνάμε τα ίδια πράγματα, ότι πάνω κάτω έχουμε τα ίδια κοινωνικά προβλήματα. Κοίτα, μουσικά, για το ρώτησες και για τη μουσική, μουσικά υπάρχει αυτό το τέριασμα, να το πω έτσι, στις μεσογειακές χώρες, αλλά μεσογειακή χώρα θα θεωρείται και η Βόρεια Αφρική, ξέρω εγώ. Ναι. Οπότε δεν ξέρω αν τα προβλήματα, ας πούμε, της Βόρειας Αφρικής είναι τα ίδια με της Ιταλίας, ναι, ή της Ελλάδας. Βέβαια, οι εξεγέρσεις που γίνανε εκεί τα τελευταία χρόνια, μέσα από τις εξαιρίες αυτές υπήρξαν και κάποια, πώς να πω τώρα, υπήρχαν hip hop συγκροτήματα εκεί που πρωταγωνίστησαν σε αυτές τις εξαιρίες. Ναι.
Αλλά είναι η γεωγραφία της Μεσογείου είναι λίγο περίεργη, γιατί είναι Ευρώπη και Αφρική. Η Ευρώπη και η Αφρική, όπως ξέρουμε όλοι, έχει τεράστιες διαφορές στα προβλήματα. Παρ' όλα αυτά, εγώ θεωρώ ότι υπάρχουν σημεία τομής. Μουσικά σίγουρα υπάρχουν, αλλά και στοιχουργικά και έτσι όπως πάει το πράγμα, νομίζω θα αρχίσουμε να τεμνόμαστε όλο και περισσότερο. Σωστά. Στα προβλήματα. Εγώ νομίζω ότι υπάρχουν κοινέ ιστορικές αναφορές και εμπειρίες. Επίσης η Μεσόγειος γενικότερα είναι ένα χωνευτήριο πολιτισμό, δηλαδή ακόμα και η μουσική ας πούμε που υπάρχει σε κάθε επιμέρους περιοχή από τη Σικελία, την Κρήτη, τη Μικρά Ασία, την Αίγυπτο, τη Λιβύη, πιθανόν να έχει και τα ίδια όργανα ας πούμε και τους ίδιους ήχους, οπότε υπάρχει αυτή η κοινή συνισταμένη. Θεωρώ επίσης ότι υπάρχουν ας πούμε και κοινά πολιτικά, κοινωνικοπολιτικά προβλήματα σίγουρα. Και δεν θεωρώ ότι είναι τόσο, εγώ διαφωνώ λίγο με τον Χρήστο αυτό, δεν θεωρώ ότι είναι τόσο διαφορετικά τα πράγματα. Δηλαδή υπάρχει για παράδειγμα παντού εκμετάλλευση ανθρώπου από άνθρωπο, υπάρχει καταπίεση, υπάρχει φτώχεια, υπάρχει ανάγκη για έκφραση. Μπορεί να μην υπάρχει το ίδιο πολίτευμα ας πούμε ή μπορεί και να υπάρχει. Αλλά εγώ θεωρώ ότι υπάρχουν κοινά στοιχεία και θεωρώ ότι και ο ήχος αυτός είναι και πιο φιλικός, πιο γνωστός, πιο οικείος για όλη αυτή την περιοχή. Από την Καταλωνία ας πούμε και την Ανδαλουσία μέχρι τη Λιβύη ή τη Σαρδινία ή την Κρήτη. Ωραία. Social waste σημαίνει κοινωνικά απόβλητα. Ωραία. Θα σας ρωτήσω, καταρχήν, είναι ψιλοχαζή αυτή η ερώτηση, αν νιώθετε ως κοινωνικά απόβλητα, είναι το ένα, γιατί δηλαδή να βγάλει κάποιος στο group του έτσι, δεν είναι και πολύ διαφημίσιμο αυτό, ρε παιδί μου, τα κοινωνικά απόβλητα. Το αντίθετο. Το αντίθετο, ναι. Και αν, αν θέλετε να εκφράσετε τους κοινωνικά αποβληθέντες, ή ποιους θέλετε να εκφράσετε με τη μουσική σας, ποιοι θα θέλετε να ακούνε, social waste. Να σου πω πώς δημιουργήθηκε το όνομα, καταρχάς. Το όνομα δημιουργήθηκε γύρω στο 1999 από μια παρέα, από δύο παρέες 17 χρόνων παιδιών που είχαν την ανάγκη να κάνουν αυτή τη μουσική, αυτό το είδος μουσικής και βρέθηκαν μαζί και η μία μπάντα λεγόταν Urban Waste ή Civil Waste, δεν θυμάμαι. Η άλλη, όχι η δικιά μας, της άλλης παρέας που σήμερα είναι μία. Αλλά έπεσε η πρόταση, ωραία, πώς θα το βγάλουμε το όνομα. Είπαν αυτοί, εμείς λεγόμαστε Urban Waste. Εμένα αυτό το Urban με χάλαγε λίγο, γιατί μου περιόριζε την έκφραση στο αστικό περιβάλλον. Οπότε τους είπα, okay, αλλά να το κάνουμε social, για να έχουμε ένα μεγαλύτερο εύρος έκφρασης, με τη λογική των 17 χρονών τότε, ας πούμε. Και με σκοπό αυτό, το αυτό που αποβάλλει η κοινωνία, ας πούμε, να το προσπαθήσουμε να το εκφράσουμε. Μπορεί να είμαστε και εμείς οι ίδιοι, ας πούμε, ή η γενιά μας. Για παράδειγμα, που ζει στην επισφάλεια. Ή οι φίλοι μας, που μπορεί να είναι μετανάστες δεύτερης γενιάς, που είναι επίσης απόβλητοι από αυτή την κοινωνία. Αυτή ήταν η ιδέα. Γι' αυτό είναι και αγγλικό το όνομα του συγκροτήματος, γιατί τότε η μόδα στα hip hop συγκροτήματα της Ελλάδας ήταν να έχουν αγγλικό όνομα από τους active members, τους FFC, τους TXE. Οπότε εμείς επειδή ακούγαμε τέτοια πράγματα, το κάναμε κι εμείς ας πούμε. Αν το κάναμε σήμερα θα είχε άλλο όνομα μάλλον. Την ίδια κατεύθυνση θα είχε, μάλλον θα ήταν ελληνικό και μάλλον ίσως και κάτι άλλο. Και ποιος θέλετε να εκφράσετε μέσω της μουσικής σας? Ποιοι θα θέλατε να σας ακούν? Καλά, μπορεί να σας ακούει οποιοδήποτε. Δεν λέω τώρα, αλλά ποιους θέλετε να εκφράσετε, ας πούμε? Καταρχάς εμάς. Σωστά. Εμάς τους ίδιους. Έχουμε κάποιες, ο καθένας και προσωπικά, αλλά και σαν μπάντα έχουμε κάποιες κοινές συνισταμένες, κάποια ιδεολογία, ας πούμε, κάποια στάση ζωής, ένα τρόπο που βλέπουμε τα πράγματα συγκεκριμένο και θέλουμε να τον περάσουμε και παρά έξω. Και όποιος τον ακούσει, και όποιος γουστάρει, ας πούμε. Χωρίς να έχουμε συγκεκριμένο target group, για παράδειγμα. Δεν έχουμε δηλαδή, θέλουμε να χτυπήσουμε αυτό το target group. Όχι. Κυρίως εμάς εκφράζουμε και όποιος πάρει και ακούσει και γουστάρει. Ευχαριστώ. Δεν νομίζω να έχεις οποιοδήποτε group
τόσο την ικανότητα να επιλέξει το κόσμο. Όχι, όχι, θέλει. Θέλεις. Όλους τους θέλεις, γιατί από τη στιγμή που κάνουμε κοινωνικοπολιτικό hip-hop, σκοπός σου είναι η συνειδητοποίηση. Mm. Όχι ότι είμαστε τίποτα μέντορες, απλά. Ναι, αυτό κάνω. Οπότε όποιος το ακούσει και του κάνει κάτι, εμάς μας ικανοποιεί. Mm. Δηλαδή, κάνεις, στο YouTube έχεις 10.000 views. Τρεις να έχεις επηρεάσει, να το πω έτσι, εμάς είναι μια νίκη, ας πούμε. Οπότε, αλλά δεν ξεχωρίζουμε ποιος ήταν αυτοί οι τρεις. Όποιος το νιώσει, είναι καλό. Ωραία. Να ρωτήσω τώρα κάτι άλλο. Ποια θα ήταν, θα θέλατε να είναι η πρώτη κουβέντα, θα έλεγε κάποιος, ακούγοντας το όνομα Social Waste, ξέροντας τη μουσική σας βέβαια, ενώ. Τι να λέει. Τώρα, είσαι 10 χρόνια. Τώρα. Αλλά αν μπορείς να μου πεις και σε 10 χρόνια, πες μου. Αλλά εγώ ρωτάω για τώρα. Σε 10 χρόνια θα ήθελα να πει ότι το πήγανε λίγο παραπέρα από εκεί που το παραλάβανε. Αυτό το πράγμα που κάνουν, που κάνανε ή που κάνουν, αν θα κάνουν ακόμα. Τώρα, τίποτα, αρκεί να μας σέβεται. Mm. Αυτό. Μας σέβεται, πώς το είναι. Ακόμα και αν δεν συμφωνεί, ας πούμε, με τις απόψεις που εκφράζουμε, να σέβεται ότι έχουμε αποφασίσει να χρησιμοποιήσουμε αυτό το μέσο για να εκφράσουμε τις συγκεκριμένες απόψεις. Mm-hmm. Αυτό εμένα μου αρκεί. Ωραία. Χριστό. Ποια είναι, διάβασα την ερώτηση, δεν ξέρω. Εγώ να σημειώσω ότι είμαι καινούργιο μέλος του group. Δεν είμαι από την παρέα του 99. Ναι. Προφανώς άκουγα. Εγώ προέρχομαι από άλλο group και είμαι στα τελευταία χρόνια, ας πούμε, στο συγκρότημα. Παρένθεση ήταν αυτό. Ναι. Από εκεί και πέρα, δεν ξέρω, να σου πω, δηλαδή από την εμπειρία τη δική μου, παρατηρώ ότι ο κόσμος που δεν ακούει hip hop και δεν ακούγε ποτέ, όταν ακούσει social waste, δεν το περνάει. Και είναι όπως εγώ, ας πούμε, δεν ακούει. Ναι, και αυτό είναι ένα καλό μήνυμα. Ναι. Αν συνεχίσει έτσι, ελπίζω σε 10 χρόνια, όπως λέει και ο Λεωνίδης, να γίνει αυτό που είπε. Το πήραμε από κάπου και το. Όχι, που ακούει hip hop δεν ακούει social waste. Μάλλον ναι, κάτω. Μα όχι, ρε παιδιά, δεν νομίζω. Εντάξει. Λοιπόν, νομίζω ότι ανήκετε τώρα, δεν ξέρω αν θα το πω σωστά, στην πρωτοβουλία hip hop, Autonomo Rebelde, έτσι λέγεται. Autonomo Rebelde. Τι είναι αυτό, τι μας πρόκειται, τι είναι αυτό το πράγμα. Αυτό είναι μια πρωτοβουλία σχετικά νέα που γεννήθηκε στη Τσιάπας μέσα από κυρίως συζητήσεις, ας πούμε, και τριβές με άλλους ανθρώπους που κάνουν hip hop και είναι συνδεδεμένοι με το σαμπατίστικο κίνημα, όπως για παράδειγμα ο Νιτράμ Σάντα Κρούζ από το Εκουαδόρ. Κυρίως ήταν μεταξύ του Νιτράμ και εμένα, ας πούμε, και κάποιων ανθρώπων μέσα από το σαμπατίστικο κίνημα, όπου σκεφτήκαμε, βλέπουμε, ας πούμε, ότι σε παγκόσμιο επίπεδο υπάρχει μια ανάγκη ή μια τάση διαφόρων πολιτικών τάσεων να πάρουν προς το μέρος τους το hip hop. Γιατί θεωρούν ότι, όπως γράφει και ένας Αμερικάνος καθηγητής που ασχολείται με αυτό, ο rapper, λέει, είναι κάτι μεταξύ του δημοσιογράφου και του μέλους της κοινότητας. Εκφράζει και μεταφέρει μηνύματα. Οπότε υπάρχει μια τάση διεθνώς να πάρουν διάφορες εξουσίες, ας πούμε, το hip hop με το μέρος τους και να δουλεύει για αυτούς. Και ιδεολογικές εξουσίες. Φυσικά. Ναι. Για παράδειγμα, πάνω σε κουβέντες, ας πούμε, που είχαμε με ανθρώπους από τη Λατινική Αμερική, η πρώτη παγκόσμια συνάντηση hip hop έγινε στο Καράκα, στη Βενεζουέλα, το 2005, πρωτοβουλία του Ούγκο Τσάβες. Mm-hmm. Αυτός κάλεσε γύρω στους 200 καλλιτέχνες, ας πούμε, από όλο τον κόσμο, κυρίως ισπανόφωνους, αλλά και αγγλόφωνους, και είχε και μετάφραση. Υπάρχουν και τα βίντεο στο YouTube, αν θέλει να τα ψάξει κάποιος, ώστε να συναντηθούν, να συνομιλήσουν και να γίνει μια τριβή μεταξύ τους. Αλλά δεν ήταν μόνο αυτό. Ήταν και ο ιδεολογικός επηρεασμός. Δεν είναι και τυχαίο ότι κάποια χρόνια αργότερα ο καθένας από αυτούς έχει γράψει ένα τραγούδι που υμνεί τον Τζάβες, για παράδειγμα. Yeah. Δεύτερο παράδειγμα, στη Λατινική Αμερική αυτή τη στιγμή η USAID, η Αμερικάνικη Οργάνωση, ας πούμε, Αναπτυξιακής Βοήθειας, χρηματοδοτεί hip hop συγκροτήματα. Στο Εκουαδόρ, ας πούμε,
για να εκφράσουν απόψεις αντίθετες πολιτικά προς την κυβέρνηση του Κορέα. Το αντίστοιχο κάνει και ο Κορέα για να υποστηρίξουν καθεστώς. Αυτό γίνεται και εδώ σε κάποιο βαθμό, χωρίς να το κατακρίνω. Είναι και ένας τρόπος να κάνεις και πολιτική προπαγάνδα. Είτε ιδεολογική είτε κομματική. Μπορεί να το κάνουμε και εμείς ιδεολογικά. Όχι, μπορεί, το κάνουμε. Mm. Υπάρχουν και άνθρωποι που το κάνουν κομματικά. Όπως για παράδειγμα η Rebellion Connection, που ανήκουν κομματικά στο Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος και εκφράζουν αυτά τα πράγματα που εκφράζει και το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος μέσα από τους στίχους τους. Εμείς, σαν άνθρωποι προσκυμένοι περισσότερο στην αυτονομία, σκεφτήκαμε ότι θα έπρεπε να φτιάξουμε ένα χώρο που να μην είναι κομματικά ελεγχόμενος ή κυβερνητικά ελεγχόμενος ή επηρεασμένος και να εκφράσει αυτού του είδους τις απόψεις. Και σκεφτήκαμε να φτιάξουμε αυτή την πρωτοβουλία, το hip-hop autonomo rebelde, με σκοπό να γίνονται κάποιες συναντήσεις και κάποιες δημόσεις μέσω των ανθρώπων αυτών που αποτελούν και θέλουν να είναι μέλη της πρωτοβουλίας, με στόχο η πρώτη, ας πούμε, συνάντηση με συναυλίες κλπ. Να γίνει στη Τζιάπας, στο Καρακόλ του Οβεντίκ, και υπήρξε και μια ιδέα και από το κίνημα το σαπατίστικο να το φτιάξουμε μαζί όλο αυτό. Αυτό τώρα είναι στα σπάργανα, δεν είναι κάτι που είναι κλεισμένο, αλλά είναι κάτι που γεννιέται τώρα και συμμετέχουν παιδιά κυρίως από λατινοαμερικάνικες χώρες, από το Εκουαδόρ, από τη Χιλή, από την Κολομβία, από την Αργεντινή, και σιγά σιγά το στείλουμε για να επεκταθεί. Είναι γκρουπ δηλαδή που δεν έχουν μπει, ας πούμε, είτε στη συμπολίτευση των χωρών τους είτε στην αντιπολίτευση θέλουν να είναι. Ή που έχουν μπει και αντιλήφθηκαν ότι δεν θέλουν να έχουν μπει. Ναι. Και θέλουν ένα χώρο αυτόνομο δικό τους που να μην είναι ελεγχόμενος. Ωραία, κατάλαβα. Θέλω τώρα να σας ρωτήσω λίγο για το πολιτικό τραγούδι. Γιατί, ας πούμε, κατά τη γνώμη μου, πολιτικό τραγούδι, ξέρω εγώ, έκανε και ο Άκης Πάνου, έκανε και ο Θεοδωράκης, έκανε και ο Χατζηδάκης. Θέλω να μου πείτε, ποιες διαφοροποιήσεις πιστεύετε ότι υπάρχουν, ας πούμε, από τη δεκαετία, ξέρω εγώ, της μεταπολίτευσης στο πολιτικό τραγούδι, μέχρι τώρα. Δηλαδή, πώς πιστεύετε ότι έχει αλλάξει αυτό το πράγμα? Και το δεύτερο σκέλος είναι, εντάξει, είναι λίγο τώρα αυτή η ερώτηση, γιατί σας βάζω σε ένα δίπολο. Ποιο θα θεωρούσατε πιο πλέον πολιτικό, ξέρω εγώ, το Χατζηδάκη ή το Θεοδωράκη? Με δεδομένα της εποχής εκείνης. Και με το δεδομένο του τι απόσταγμα έχει πάρει, μπορεί να πάρει κάποιος μετά. Γιατί εμείς δεν ζήσαμε σε εκείνη την εποχή, για να ξέρουμε, ας πούμε, αλλά τους ακούσαμε μετά. Και αναβιώσαμε. Ακούσαμε, ξέραμε τι έγινε τότε. Απλά δεν το βιώσαμε και αυτό. Ναι, δεν το βιώσαμε. Μας βάζει ένα εμπόδιο στο να μπούμε σε αυτή τη σύγκριση. Σίγουρα έχει αλλάξει ο ήχος πάντως. Του πολιτικού τραγουδίου από τότε. Δηλαδή και το ύφος των κομματιών και ο ήχος έχει αλλάξει. Αλλά επειδή είναι άλλη συγκυρία χρονική και επειδή εμείς δεν την προλάβαμε την τότε συγκυρία, ας πούμε, που είχε και αρκετά έντονα κοινωνικοπολιτικά γεγονότα, δεν ξέρω αν μπορεί να, κατά τη γνώμη μου, μπορεί να υπάρξει σύγκριση ή ό,τι και να πω μπορεί να είναι εκτός τόπου και χρόνου, που δεν έζησα τότε. Εγώ ήθελα να πω ότι το πολιτικό τραγούδι, ας πούμε, της μεταπολίτευσης έχει το χαρακτήρα του, επίσης της ιδεολογικής επιρροής, ας πούμε, για το πώς θα είναι η κοινωνία μετά. Οπότε είχαμε το Μάνο Λοΐζο, ας πούμε, είχαμε τα πολιτικά τραγούδια του Θάνου Μικρούτσικου με τους στίχους του Άλκη Αλκαίου, μελοποιημένο Χικμέτ και τα λοιπά, Ρίτσο, μελοποιημένη ποίηση. Οπότε έχει αυτά τα χαρακτηριστικά που έχουν και αυτή την ιδεολογική, ας πούμε, αφετηρία. Αυτό κάποια στιγμή σταματάει εκεί στα χρόνια της παντοκρατορίας του Πασόκ, ας πούμε, και σιγά σιγά εξαφανίζεται κιόλας, ας πούμε. Εκεί θεωρούμε ότι έπαιξε ένα ρόλο το hip-hop όταν εμφανίστηκε, που το άρχισε να το επαναφέρει στα χρόνια της ευημερίας, που άλλοι δεν έκαναν πολιτικό τραγούδι. Τώρα για το δίπολο Χατζηδάκη-Θεοδωράκη, εγώ θεωρώ και οι δύο ήταν
δεν μπορώ να πω ποιος ήταν περισσότερο πολιτικός, ας πούμε. Αυτό που μπορώ να πω είναι ότι σήμερα ένα αρχικό συγκρότημα που μπορεί να έχει μέλη δύο παιδιά από την Αλβανία που ζουν στον Μπραχάμι, νομίζω ότι είναι πολύ περισσότερο πολιτικό από ότι τα τότε τραγούδια του Θεοδωράκη και του Χατζηδάκη. Και ας μην έχει αυτή την ποιότητα. Αλλά νομίζω ότι είναι πολύ περισσότερο πολιτικό. Ωραία. Μια που λέγαμε τώρα, βέβαια είπατε και πριν για ποιητές, πολλοί ας πούμε λένε, είτε για το Θεοδωράκη που μελοποίησε, ξέρω εγώ, Ελίτη και τα λοιπά και Ρίτσο, είτε για το Χατζηδάκη, κυρίως όμως για το Θεοδωράκη, ότι όταν βάλεις ας πούμε ένα ποίημα και τον ντύσεις με μουσική, το ποίημα χάνει τη δυναμική του, γιατί μπορεί να επαναλαμβάνει τα λόγια, ας πούμε το άξιο μεστέρα, δεν καταλαβαίνεις τι λένε τελικά. Εσείς τι άποψη έχετε? Δηλαδή θέλει μια προσπάθεια τελικά για να αποδώσει ένα ποίημα μουσικά και ο άλλος ας πούμε να το ακούσει και να πει όπα εδώ κάτι λέει. Γιατί πολλές φορές γίνεται μηχανικά. Ξέρω εγώ, ένα το χελιδόνι και άνοιξε ακριβή. Βάζω το άνθρωπο μικρό, το βάζανε οι γονείς μου, ξέρω εγώ, σε κασέτα, ξέρω εγώ. Αλλά μεγάλος κατάλαβα τελικά τι ήθελε να πει ο ποιητής που λέμε. Δεν είχα πάρει χαμπάρι. Κατάλαβες όμως. Κατάλαβα, ναι. Μεγαλώνοντας βέβαια. Κατάλαβα. Εγώ νομίζω ότι αυτός είναι ο στόχος. Δηλαδή, αν για παράδειγμα ο Μικρούτσικος δεν είχε μελοποιήσει τον Καβαδία, δεν ξέρω πώς θα το γνώριζα. Ναι. Και αν θα το γνώριζα. Ή το Χικμέτ. Αν δεν είχε μελοποιηθεί στα ελληνικά, ας πούμε, ή τον Αναγνωστάκη. Mm. Δεν ξέρω αν θα το γνώριζαν ή θα έφτανε σε τόσους πολλούς ανθρώπους. Η μουσική και το τραγούδι σε βοηθάει να φτάσει σε μεγαλύτερο κοινό από αυτό που θα διάβαζε, ας πούμε, μια ποιητική συλλογή. Τώρα από εκεί και πέρα, κάποιοι θα το πιάσουν αμέσως, κάποιοι μπορεί να το πιάσουν αργότερα, κάποιοι μπορεί και να μην το πιάσουν ποτέ. Mm. Αλλά θα φτάσει σε μεγαλύτερο κοινό. Mm. Από εκεί και πέρα είναι και η ευθύνη αυτού που θα το ακούσει. Αν θα το καταλάβει και αν θα το σκεφτεί. Εκεί δεν μπορείς να κάνεις και πολλά πράγματα. Μπορείς να, να τον βοηθήσεις να φτάσει μέχρι εκεί, νομίζω εγώ. Ναι. Χριστό. Απλά θεωρώ ότι η μουσική είναι το μέσο που μπορεί να χρησιμοποιήσει το μέσο το οποίο μπορεί να διασπείρει, ας πούμε, το ποίημα σε περισσότερο κόσμο όπως είναι η Λεωνίδας. Από εκεί πέρα, το ποιος θα ασχοληθεί να καταλάβει τι λέει ή όχι, νομίζω ότι είναι το ίδιο, είτε το διάβασε ένα βιβλίο σε μια ποιητική συλλογή, είτε το ακούσει, εάν θέλει να ασχοληθεί, θα ασχοληθεί. Mm-hmm. Αλλά εγώ είμαι υπέρ της μελοποίησης, γιατί χρησιμοποιεί μια άλλη, και την αίσθηση της ακοής, ας πούμε, οπότε διαβάζεις και ακούς, οπότε μπορεί να σου το κάνει πιο εύκολα, να καταλάβεις πιο εύκολα αυτό που λέει, επειδή σου δημιουργεί και ένα άλλο κλίμα, σου, μια άλλη ατμόσφαιρα. Ωραία. Αλλά αυτό είναι προσωπικά τώρα ο καθένας. Ναι. Παλιά υπήρχαν σαφείς εξορίες για τους αντιφρόνοντες με τον καθεστώτο, παντού και πάντα. Επειδή σήμερα δεν υπάρχουν σαφείς εξορίες, πιστεύετε ότι υπάρχουν σαφείς εξορίες? Και αν είναι, ποιες είναι αυτές? Καλή ερώτηση. Ναι. Το σπίτι και τηλεόραση. Ασαφείς εξορίες. Οι ασαφείς εξορίες. Το να αναγκαστεί, ας πούμε, κάποιος να πάει στο εξωτερικό για να ψάξει μια δουλειά που ίσως και να προτιμούσε να την κάνει στην Ελλάδα ή να προτιμούσε να κάνει κάποια άλλη δουλειά στην Ελλάδα αλλά να μην μπορεί να την κάνει, αλλά να πρέπει να ζήσει. Ή, ξέρω εγώ, ο κοινωνικός αποκλεισμός, η επισφάλεια, όλο αυτό είναι όντως ασαφείς. Δεν είναι σαφείς και δεν είναι. Δεν ξέρω αν είναι αναγκαστικές, δεν είναι φανερά αναγκαστικές τουλάχιστον. Mm. Δεν ξέρω τι. Νομίζω ότι η ασαφής εξορία είναι και να κάνεις μια δουλειά η οποία δεν σου αρέσει καθόλου. Δηλαδή να παράγεις κάτι το οποίο δεν σε γεμίζει καθόλου. Αλλά να το κάνεις από ανάγκη οικονομική. Και όσο περνάει και ο καιρός αυτό πληθαίνει. Δηλαδή έχω πολύ λίγους ανθρώπους γύρω μου που κάνουν κάτι που τους αρέσει. Οπότε επειδή η εργασία σου τρώει και το 1/3 της ημέρας σου. Είναι μια εργασία που δεν σ' αρέσει και δεν ανταμείβεται κιόλας. Mm-hmm. Είναι κατά νου μια σαφής εξορία επίσης. Mm-hmm. Ωραία. Αυτή τώρα η ερώτηση απευθύνεται στον Λεωνίδα, θα καταλάβετε γιατί. Είσαι υποψήφιος διδάκτορας πολιτικών και κοινωνικών επιστημών, έτσι. Να. Θες να μου πεις, πόση σχέση έχει το αντικείμενο των σπουδών σου με την ουσιαστική πολιτική και τα προβλήματα της κοινωνίας? Δηλαδή, ας πούμε, στα πανεπιστήμια υπάρχει ένας τίτλος, λέει πολιτικών και κοινωνικών επιστημών.
έχει κάποια σχέση όλη αυτή η σπουδή με αυτό που τρέχει πραγματικά στον κόσμο, ή τι είναι ουσιαστικά η πολιτική. Όχι απαραίτητα. Όχι. Δηλαδή, μπορεί κάποιος να έχει τον τίτλο του διδάκτορα πολιτικών και κοινωνικών επιστημών, αλλά να γνωρίζει, ας πούμε, μόνο ένα συγκεκριμένο θέμα, πολύ συγκεκριμένο θέμα, και πώς να το κάνει, το οποίο μπορεί να μην είναι καν, μπορεί να είναι και εντελώς τεχνικό. Ειδικά με την κατεύθυνση που έχει πάρει αυτή τη στιγμή ο ακαδημαϊκός χώρος, που έχει μια περισσότερο τεχνική και ποσοτική κατεύθυνση. Ο Χρήστος μπορεί να διαφωνήσει μαζί μου. Εγώ θεωρώ ότι... Είναι καλό σπουδόν ο Χρήστος. Ναι, είναι μαθηματικός. Αλλά ο Χρήστος είναι μαθηματικός, αυτό θέλω να πω. Αυτή τη στιγμή ο ακαδημαϊκός χώρος, τουλάχιστον έτσι όπως τον βλέπω εγώ, έχει πάρει την κατεύθυνση την εντελώς τεχνοκρατική, ποσοτική, χωρίς να αναλύει τη γενικότερη, το γενικότερο πολιτικό πλαίσιο. Οπότε δεν είναι και απαραίτητο ότι θα έχει τόσο μεγάλη πολιτικοποίηση, για παράδειγμα. Ούτε είναι απαραίτητο ότι θα έχει και τόσο μεγάλη επαφή με τις πολιτικές και κοινωνικές συνθήκες. Υπάρχει και ο πύργος ο ακαδημαϊκός που βλέπει από μακριά και δεν αυτή είναι και η διαφωνία μου με τη... με αυτή την κατεύθυνση που έχει πάρει ο χώρος, ότι η εθνογραφία, ας πούμε, έχει εξοριστεί σε αυτό που οι ακαδημαϊκοί αποκαλούν ειρωνικά στη σφαίρα της δημοσιογραφίας, που δεν τη θεωρούν αξιόλογη. Εγώ θεωρώ ότι αυτή η βαθιά έρευνα και η εθνογραφική έχει πολύ μεγαλύτερη επαφή με την κοινωνική και την πολιτική πραγματικότητα από ότι ο ακαδημαϊκός του πύργου του, ας πούμε, που δεν έχει καμία σχέση με την κοινωνία και πολλές φορές δεν θέλει και να έχει. Και πολλές φορές και τα πανεπιστήμια δεν θέλουν οι ακαδημαϊκοί να εκφράζουν πολιτικές απόψεις. Εγώ διαφωνώ με αυτό. Είμαστε βέβαια μειοψηφία, αλλά υπάρχουν κι εμείς. Εμένα, έτσι όπως το λες τώρα, όμως μου κάνει εντύπωση το θέμα της διατριβής σου. Δηλαδή, αν είναι έτσι όπως το λες, η ακαδημαϊκή κοινότητα, ας πούμε, πώς εσύ κάνεις διατριβή για τους απατίστας και τους κοκαλέρους? Γιατί υπάρχουν και άνθρωποι, δεν είναι πολλοί, που καθηγητές, ας πούμε, που ενδιαφέρονται για αυτά τα πράγματα. Είναι λίγοι και συνήθως τους βάζουν και στη γωνιά, ας πούμε, ότι είναι οι παρακαθιανοί. Αλλά υπάρχουν και έτυχε να βρεθώ δίπλα σε έναν τέτοιο άνθρωπο που πίστεψε σε αυτό το project και δέχτηκε να με αναλάβει και σε ένα πανεπιστήμιο που δέχτηκε να με χρηματοδοτήσει για να το φέρω εις πέρας. Τώρα, αν αυτό σημαίνει ότι θα βρεθεί και κάποιο άλλο πανεπιστήμιο που θα μου δώσει μια θέση για να το διδάξω αυτό το πράγμα, δεν μπορώ να το εγγυηθώ και το βλέπω και πολύ δύσκολα. Αλλά είναι άλλο καπέλο. Ναι, σωστά. Πολιτική ή ιδεολογική τοποθέτηση ως group που να βγαίνει, ας πούμε, μια κοινή συνισταμένη έχετε, ή έχει ο καθένας, ας πούμε, κάποια πράγματα στο μυαλό του, κάποιες ιδέες και τελικά βγαίνει μέσα από ένα χωνευτήρι και σας εκφράζει όλους? Εσύ, ας πούμε, μου είπες πριν για την αυτονομία, ξέρω εγώ. Δεν ξέρω αν είναι η πολιτική σου άποψη αυτονομία. Ναι, σε ένα γενικότερο πλαίσιο είναι προφανές ότι συμφωνούμε για να μπορούμε να συνεπάρχουμε και να συνδημιουργούμε σε ένα κοινωνικό πολιτικό group. Από εκεί πέρα, πώς. Όλοι οι άνθρωποι έχουμε τη διαφορετικότητά μας. Διαφωνούμε σίγουρα σε κάποια πράγματα, σε πολιτικές συζητήσεις μεταξύ μας. Αλλά η κοινή συνισταμένη της αυτονομίας νομίζω υπάρχει σε όλους. Γενικότερα το group είναι και το ίδιο ένα πολιτικό project. Δηλαδή το group λειτουργεί σαν μια μικρή συνέλευση στις αποφάσεις του. Υπάρχει ισοτιμία απόψεων. Προχωράμε σε... όταν υπάρχει ομοφωνία στις αποφάσεις, προχωράμε σε κοινές δράσεις. Επίσης, δεν υπάρχει ιεραρχία, λειτουργεί σε οριζόντιο επίπεδο και φυσικά υπάρχουν και διαφορές και πολιτική συνειδητοποίηση, ας πούμε, το οποίο όμως λειτουργεί και εσωτερικά σαν ένα χωνευτήρι για την πάντα. Δηλαδή, αποκτά και πολιτική συνείδηση μέσω από αυτή τη ομιλία, ας πούμε, και τη συνύπαρξη. Αυτή τη στιγμή εμείς γράφουμε τραγούδια με βιβλιογραφία. Δηλαδή, υπάρχουν κάποιες αναφορές που μπορεί να μην τις έχουμε όλοι, αλλά υπάρχει η βιβλιογραφία, αλήθεια με βιβλιογραφία. Για να μπορεί να τις ψάξει και αυτός που μπορεί να μην τις έχει και να ξέρει τι είναι αυτό και να προχωράμε σε αυτό το τραγούδι, ας πούμε, που θα φτιάξουμε. Οπότε δεν
πλέον δεν είναι μόνο μπάντα, είναι και πολιτικό project. Και είναι ενδιαφέρον, αλλά είναι και δύσκολο. Δεν λειτουργεί πάντα ομαλά. Έχουμε και τις εντάσεις μας. Αλλά προς το παρόν λειτουργεί. Τώρα θέλω να σας κάνω μια ερώτηση, επειδή έχετε ένα τραγούδι για τον Άρη τον Πολυχιώτη και γενικά έχετε και αναφορές σε άλλα σας τραγούδια. Να σας ρωτήσω το εξής. Το πρώτο είναι τι σημαίνει για εσάς ο Πολυχιώτης. Το δεύτερο είναι, επειδή μου είπατε και πριν, ας πούμε, ότι σε γενικές γραμμές είστε ιδεολογικά στον χώρο της αυτονομίας. Ωραία. Πώς μπορεί να σας αρέσει κάποιος, ας πούμε, που ήταν, ξέρω εγώ, στο ΚΚΕ, πενταγμένος, άσχετα μετά το ΚΚΕ, τον απέβαλε, εντάξει. Και επίσης θέλω να σας ρωτήσω σε σχέση με αυτό και με αφορμή αυτό, πώς σας φαίνεται το σύνθημα, ας πούμε, σε αναρχικές πορείες, εάν μελάς, μη λιγαλάς. Δηλαδή, θέλω να πω ότι οι αναρχικοί έτσι κι αλλιώς είναι εντύπωση του ΚΚΕ, αλλά φωνάζουν ένα σύνθημα το οποίο έχει να κάνει με ενέργειες του ΚΚΕ. Εντάξει, βέβαια, ο Μελιγαλάς ήταν στην κατοχή, δεν ήταν στον εφήλιο, αλλά δεν ξέρω αν με καταλαβαίνετε. Μου φαίνεται κάποια πράγματα λίγο μπερδεμένα και οξύμορα, ας πούμε. Καταλαβαίνετε, εννοείς. Ωραία, να σου πω καταρχάς πώς και πότε περίπου γράφτηκε αυτό το τραγούδι. Αυτό το τραγούδι προέκυψε μέσα από μια ανάγκη δική μου κυρίως να ψηλαφίσω αυτή την εποχή και αυτή την προσωπικότητα, ας πούμε, που ήταν ο Άρης Βελουχιώτης. Γιατί για μένα, ας πούμε, όταν πρώτο άρχισα να διαβάζω για την αντίσταση και τον εμφύλιο, που στο σχολείο, ας πούμε, δεν μας το δίδαξαν ποτέ, είναι ένα θέμα ταμπού, ήταν λίγο σαν, ήταν ένα σοκ. Ότι αυτά τα πράγματα γίνανε εδώ, ας πούμε, και πριν λίγα χρόνια. Και εμείς γιατί δεν μας το είπε κανένας, ξέρω εγώ, κάπως έτσι. Οπότε εγώ είχα αρχίσει να ψάχνω λίγο αυτή την περίοδο, είχα κάνει και κάποιες συνεντεύξεις με κάποιους παλιούς αντάρτες, όχι, μαυροσκούφιδες, που ζούσαν και είχα βρει τότε, ή και καπετάνιους όπως τον καπετάν Ερμή ή τον Μπάμπη το Ρούπα, που ήταν ο προσωπικός στενογράφος του Άρη Βελοχιώτη, και είχα λίγο μελετήσει ή το μαυροσκούφιδο Ψιλωρίτη, τον καπετάν Αμάρμπεϊ, τις έχω ακόμα και όλες αυτές τις συνεντεύξεις. Και προέκυψε λίγο μέσα από αυτό. Οπότε είχα ένα τετράδιο που έγραφα στίχους και επειδή δεν ένιωθα βέβαια έτοιμος να γράψω, γιατί ήξερα ότι αυτό το τραγούδι έχει ένα βάρος. Αν είναι να γράψει ένα τέτοιο τραγούδι, θα έχει ένα βάρος. Οπότε το είχα γράψει μόνο τον τίτλο. Ότι αυτή η σελίδα είναι του Άρη. Και δεν έγραψα τίποτα. Έγραφα τα άλλα. Αλλά υπήρχε πάντα μια σελίδα κενή. Και μετά από αρκετά χρόνια, ας πούμε, μελέτης, έκατσα μια μέρα και ξεκίνησα με αυτό. Κρατούσα πάντα μια σελίδα μου κενή για το Χατήριο. Και βγήκε κάπως έτσι το τραγούδι. Τώρα, πώς γίνεται να έχουμε αναφορά, σαν ιστορική και πολιτική αναφορά, τον Άρη Βελουχιώτη? Γίνεται γιατί το ΕΑΜ, ας πούμε, ναι μεν ήταν πρωτοβουλία και κίνημα του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος, που για εκείνη την περίοδο ήταν, ας πούμε, η έκφραση της αριστεράς και της αντίστασης στην Ελλάδα, και δεν είχε και μόνο μέλη κομμουνιστές. Από την άλλη, θεωρώ εγώ ότι είναι μια ηγετική φυσιογνωμία, έτσι, όχι τόσο, δεν ήταν τόσο της υπακοής στο κόμμα, ας πούμε, όπως έδειξε και στην πορεία, ο οποίος και ο ίδιος επιχείρησε να αυτονομηθεί κάποια στιγμή και αποκηρύχθηκε και οδηγήθηκε και στο θάνατο τελικά. Και μπορεί και να διαφωνούμε σε κάποια πράγματα, όπως, ας πούμε, στην ιεραρχία, π.χ. Όμως αναγνωρίζουμε τη σημαντικότητα και τη σημασία της συγκεκριμένης ιστορικής μορφής και την πολιτική σκέψη επίσης της συγκεκριμένης πολιτικής μορφής. Αυτό, τίποτα άλλο. Όπως έχουμε αναφορές, ας πούμε, και στο Τσε Γεβάρα, για παράδειγμα. Σε άλλα τραγούδια. Καινούργια, βασικά. Ωραία. Που δεν τα έχουμε ακούσει τίποτα, μάλλον. Όχι. Όχι. Okay. Χρήστος, τι λες? Τίποτα, δεν έχω προσθέσει κάτι ιδιαίτερο, απλά εγώ έχω ένα κόλλημα, να το πω, σε ανθρώπους που δεν κάνουν πράξη τη θεωρία τους. Και κατά τη γνώμη μου, η ανυπακοή του Άρη, ας πούμε, ήταν στην πράξη.
Και είναι για μένα, ας πούμε, αυτό είναι λόγος να υποστηρίζω, όχι κατά 100%, αλλά κατά ένα μεγάλο ποσοστό το δρόμο που επέλεξα. Εσείς θα φωνάζετε, ας πούμε, ποτέ το σύνθημα «Εάν μελάς, με λιγαλάς»? Εγώ όχι. Γιατί? Το «Εάν μελάς» θα το φώναζα. Δεν είναι ρήμα. Θα βρίσκαμε κάτι άλλο στο τέλος. Το «Με λιγαλάς» γιατί όχι? Να σου πω την αλήθεια, δεν βρίσκω το λόγο. Δηλαδή την αναφορά, ας πούμε, στην πηγάδα του «Με λιγαλά». Δεν βρίσκω το λόγο γιατί να το φωνάξω. Εγώ θεωρώ ότι το ζήτημα είναι η πολιτική συνειδητοποίηση, ούτε ο, ας πούμε, πολιτικός χουλιγκανισμός, ούτε απαραίτητα η βία σαν μοναδικός δρόμος. Σαν τελευταίος δρόμος ίσως, αλλά όχι σαν μοναδικός δρόμος. Οπότε, μάλλον θα φωνάζα κάτι πιο σύγχρονο. Δεν ξέρω. Λοιπόν, εσύ Χρήστο? Ακριβώς. Το ίδιο. Okay. Νομίζω ότι είχε πει κάποια στιγμή ο Λεωνίδας ότι τα γκράφιτι ότι είναι η γκαλερί της εργατικής τάξης. Δεν θυμάμαι, απαντήστε και ιδίως αυτό. Και πριν κάτι μήνες, τώρα δεν θυμάμαι, 2-3 μήνες, έγινε ένα τεράστιο γκράφιτι στον Πολυτεχνείο που έγινε ένας πανικός, ας πούμε, απόψεις από εδώ, απόψεις από εκεί. Εσείς τι πιστεύετε για αυτό που έγινε, ας πούμε, τότε και έγινε ο πανικός? Κατά γνώμη μου, εγώ δεν καταλάβαινα καθόλου το πανικό που έγινε. Δηλαδή, το γκράφιτι είναι μια μορφή τέχνης. Η τέχνη έχει να κάνει με την προσωπική αισθητική του καθενός, σίγουρα. Σε κάποιους άρεσε, σε κάποιους δεν άρεσε. Το να φτάσει αυτό το θέμα στα κανάλια, εγώ δεν το κατάλαβα και για να είμαι ειλικρινής, δεν το παρακολούθησα και πολύ επίτηδες. Δηλαδή, είδα την πρώτη μέρα που έγινε αυτό, μετά δεν ασχολήθηκα με το θέμα και οπότε η πληροφόρησή μου δεν είναι αυτή που θα ήθελες, μάλλον. Αλλά έκανε κάποιος μια παρέμβαση, καταρχάς. Πώς να σου το πω. Δεν με χαλάει καθόλου η παρέμβαση που γίνεται σε ένα αστικό τοπίο, το οποίο είναι γεμάτο τσιμέντο. Είναι μπουρδέλο με λιγάλη. Ναι. Οπότε κάνει κάποιος μια παρέμβαση. Τώρα, αν μ' αρέσει ή δεν μ' αρέσει, είναι καθαρά προσωπικό. Δεν έχει να κάνει τώρα με. Δεν είναι θέμα προσωπικής αισθητικής. Τώρα διαφωνούμε όλοι. Οπότε θεωρώ ότι δόθηκε μεγάλη σημασία σε αυτό το πράγμα με την κακή έννοια. Ότι δεν πρέπει να γίνει επειδή είναι ωραίο, δηλαδή. Εγώ αυτό κατάλαβα. Δηλαδή, αν ήταν ωραίο να γίνει, που εγώ δεν είπα να γίνει το οτιδήποτε, αλλά πήγε αλλού. Δεν ξέρω, μάλλον άλλα θέματα θέλανε να βγάλουν και ξεκίνησαν από αυτό. Μάλλον θέλανε να ασχοληθούν εκεί με την περιοχή, με το τι ισχύει στην περιοχή, τι ισχύει στο χώρο δίπλα το Πολυτεχνείο. Εντάξει. Αλλά από εκεί πέρα είναι καθαρά θέμα αισθητικό. Εμένα τον γκραφίτι προσωπικά μου αρέσει πάρα πολύ. Να το βλέπω. Δηλαδή, χαζεύω του δρόμου. Ναι. Λεωνίδα, ξεκινήσει. Να σου πω να δείτε, και εγώ δεν κατάλαβα γιατί έγινε το ζωντόρο. Και γιατί δεν έγινε πριν, ας πούμε. Το γκραφίτι, ας πούμε, μας χάλασε στην κατάσταση της περιοχής και του Πολυτεχνείου και του τι συμβαίνει γύρω, ας πούμε. Αλλά ούτε δεν ήμουν εδώ. Εγώ ήμουν στο εξωτερικό. Αλλά δεν με χάλασε ούτε αισθητικά από αυτό που είδα και ούτε νομίζω ότι ο γκραφίτι artist, ας πούμε, υπακούει σε κανόνες ή θα πάει να πάρει καμιά άδεια από τους αρμόδιους, ας πούμε, της αισθητικής και δεν ξέρω και ποιοι είναι αυτοί οι αρμόδιοι της αισθητικής για να κάνει την παρέμβασή του. Θεωρώ ότι την έκανε, ήθελε να την κάνει, καλώς την έκανε, αισθητικά εμένα δεν με χάλασε και ακόμα και αυτά τα κτίρια, ας πούμε, που έχουν κουβαλάνε μια ιστορία, δεν νομίζω ότι θα πρέπει να γίνονται μαυσολία, ας πούμε, έτσι, παγωμένα. Θα πρέπει να είναι ζωντανά στοιχεία της πόλης και μόνο έτσι να είναι και ζωντανά στοιχεία της πόλης, ας πούμε. Αρκεί αυτή η παρέμβαση όμως να μην είναι να πάω εγώ να γράψω το όνομά μου, ας πούμε. Η ταγκιά μου, ας πούμε, έτσι, ξέρεις, λίγο εγωιστικά. Να έχει κάτι άλλο από πίσω. Μ' αρέσει, για παράδειγμα, ένας graffiti artist, ο Σκιτσοφρενής, που βλέπω κυρίως από φωτογραφίες, που έχει μια πολιτική διάσταση στα κομμάτια που κάνει. Και νομίζω ότι είναι πάρα πολύ όμορφο και αισθητικά αυτό που βγάζει. Η κρατική προπαγάνδα, και αυτή που έχουμε φάει γενικά στο σχολείο, ας πούμε, σε σχέση με την ανωτερότητα της ελληνικής φυλής και το εθνικό μεγαλείο κτλ., είναι δεδομένη. Δηλαδή, δεν υπάρχει περίπτωση τα βιβλία, τα κρατικά, να είχαν κάτι άλλο μέσα τις ιστορίες εκτός από αυτό. Οπότε, για μένα η ευθύνη του κράτους μπαίνει στην άκρη, γιατί το κράτος δεν θα μπορούσε να κάνει κάτι άλλο έτσι κι αλλιώς. Αλλά θέλω να ρωτήσω, ας πούμε, η αριστερά και ο αναρχικός χώρος,
τι ευθύνη μπορεί να έχουν, ίσως λόγω παραλήψεων, για την άνοδο του φαινομένου της Χρυσής Αυγής. Γιατί το κράτος κάνει τη δουλειά του. Εντάξει. Εμείς τι μπορούμε να κάνουμε, τι δεν έχουμε κάνει, τι θα μπορούσαμε να είχαμε κάνει. Άλλη ερώτηση. Εγώ νομίζω ότι είναι θέμα παρουσίας. Δηλαδή, από ό,τι βλέπω και από ό,τι διαβάζω, αυτοί οι άνθρωποι, ναι μεν, είχαν αυτή τη διαμόρφωση, την κρατικά διαμορφωμένη άποψη, που δεν είναι μόνο αυτοί δηλαδή, είναι και άνθρωποι από την αριστερά που μπορεί να την έχουν. Είναι πολλοί κόσμος βασικά. Ναι. Και είναι και φυσικό, γιατί αυτό είναι το project του σχολείου. Να σε διαμορφώσει, να σε εκπαιδεύσει. Θεωρώ ότι είναι θέμα παρουσίας. Δηλαδή το ότι αυτοί οι χρυσαυγίτες βρήκανε χώρο σε γειτονίες που παραδοσιακά, ας πούμε, ήταν της αριστεράς, που είναι γειτονίες εργατικές, που είναι άνθρωποι που τους εκμεταλλεύεται, ας πούμε, το αφεντικό τους, που τους πίνει το αίμα κτλ. Αλλά βρήκαν έκφραση εκεί, σημαίνει ότι ίσως είχαν μάλλον εγκαταληφθεί από την αριστερά ή τον αναρχικό χώρο. Δεν μπορώ να το εξηγήσω κάπως έτσι. Και φυσικά η προπαγάνδα που λειτουργήσε υπέρ της Χρυσής Αυγής ήταν και η μηδιακή, που φυσικά δεν την έχει ούτε η αριστερά ούτε ο αναρχικός χώρος. Οπότε και είναι μεγάλη η αβάντα αυτή, δεν είναι μικρή αβάντα σίγουρα. Οπότε ήταν λίγο, και λίγο άνηση η όρη, αλλά ήταν και η φυσική παρουσία που καλώς ή κακώς αυτή την είχαν, γιατί έχουν οργανώσει αρκετό κόσμο, ας πούμε, που θα μπορούσε να έχει οργανωθεί αν είχε επηρεαστεί πολιτικά αλλιώς και άλλου. Ευχαριστώ. Αυτό θεωρώ ότι συμφωνώ, δηλαδή, ότι μέρος από αυτά που υποστηρίζει η Χρυσή Αυγή τα έχει πολύ κόσμο στο κεφάλι του, ως ιδέες, ως ενδεχόμενα. Και σε συνδυασμό με την απουσία της αριστεράς από τις γειτονιές, νομίζω αυτό εκεί φτάνει το δικό μου μυαλό. Δεν ξέρω αν είναι κάτι περισσότερο από αυτό. Αλλά είναι το πρακτικό θέμα. Δηλαδή βρήκαν τρύπα σε κάτι που απουσίαζε η αριστερά και με δεδομένο ότι υπήρχε στο πίσω μέρος του κεφαλιού ή σε ένα μεγαλύτερο ποσοστό πολλών ανθρώπων κάποιο μέρος αυτής της ιδεολογίας. Μάλλον ήταν η σπίθα που και προφανώς με τη βοήθεια των καναλιών μεγάλωσε. Θέλω το επόμενο. Έχει πει ο Λεωνίδας, δεν θυμάμαι τώρα σε ποια συνέντευξη, ότι τα κινήματα από τα κάτω, δηλαδή τα πιο αμεσοδημοκρατικά, για κάποιους λόγους συστηματοποιήθηκαν και συγχωνεύτηκαν στο ΣΥΡΙΖΑ. Και ότι αυτό συνέβη και σε άλλες χώρες, ας πούμε όπως το Χιλί, στο Εκουαδόρ, ξέρω κτλ. Θέλω να κάνω δύο ερωτήσεις πάνω σε αυτό και στους δυο σας. Πρώτον, γιατί πιστεύετε ότι συνέβη αυτό, δηλαδή γιατί δεν μπορεί εύκολα ένα κίνημα από τα κάτω να διατηρήσει την αυτονομία του τελικά. Και δεύτερον, γιατί πιστεύετε πως γενικά στις λατινοαμερικάνικες χώρες έχουν δυναμική τέτοιου τύπου κινήματα από τα κάτω. Δεν ξέρω με ποια σειρά θέλετε να απαντήσετε τα ερωτήματα, αλλά. Γιατί, ας πούμε, τα κινήματα από τα κάτω, εφόσον, ξέρω εγώ, συγχωνεύονται μέσα σε ένα αστικό κόμμα, γιατί δεν μπορούν να διατηρήσουν τελικά την αυτονομία τους σε τέτοιο βαθμό. Εγώ, μελετώντας, ας πούμε, αυτές τις διαδικασίες στη Λατινική Αμερική, τις διαδικασίες που έχουν αποκαλούνται, ας πούμε, στη διεθνή βιβλιογραφία Ρος Παλίρια, δηλαδή της επιστροφής της αριστεράς στην κυβέρνηση, σε λατινοαμερικάνικες χώρες, γι' αυτό κάνετε Παλίρια, δηλαδή από την φιλελεύθερη άμποτη σαν την Παλίρια η αριστερά επανέρχεται και ροζ γιατί επανέρχεται έχοντας όμως χάσει το ριζοσπαστισμό της. Ναι, δεν είναι δηλαδή πια κόκκινη, είναι ρούχα μαζί που πλήθηκε, που λέει ο Μιλιώκας, θα έχει πει. Οπότε θεωρώ ότι σε όλες αυτές τις περιπτώσεις, δηλαδή, συγκεκριμένα να σου πω, αυτές που γνωρίζω εγώ καλύτερα, στην Αργεντινή, στη Βολιβία, στο Εκουαδόρ, είχαμε μία αμφισβήτηση του νεοφιλελεύθερου μοντέλου σαν μοντέλου οικονομικής διακυβέρνησης, του κόμματος, του πολιτικού κόμματος, σαν μονάδας πολιτικής και οργανωτικής. Γενικά του πολιτικού κόμματος όμως, του πολιτικού από όποια πλευρά. Ναι, γενικά. Λόγω κυρίως του ιεραρχικού του χαρακτήρα και της αντιπροσωπευτικής δημοκρατίας
η οποία θεωρείται τρωτή και μέρος του συστήματος. Και είχαμε την ανάδυση από τα κάτω πρωτοβουλίων οριζόντιων, αμεσοδημοκρατικών και αντικαπιταλιστικών. Επειδή όμως αυτή η αναδυόμενη δύναμη, η ιδιαδική εξουσία, ας πούμε, όπως λέγεται στη θεωρία, ναι μεν ήταν αναδυόμενη, αλλά δεν πρόλαβε, για να είμαστε και δίκαιοι, να δημιουργήσει τις δικές της σταθερές δομές. Δηλαδή δεν απέκτησε ποτέ σταθερές δομές. Όπως για παράδειγμα η συνελεύση γειτονιών, ας πούμε, στην Αργεντινή, ή το συντονιστικό για την υπεράσπιση του νερού και της ζωής στην Κοσαμπάμπα, όπου ήταν μια οριζόντια πρωτοβουλία, μεσοδημοκρατική κτλ. Αλλά όταν έφυγε η εταιρεία και το κράτος παρέδωσε το νερό στο συντονιστικό, το συντονιστικό δεν ήταν έτοιμο τι να το κάνει, δεν ήξερε. Οπότε ίσως και να μην πρόλαβε, γιατί όλο αυτό έγινε πάρα πολύ γρήγορα, σε 6 μήνες. Αυτό εγώ το βλέπω σε όλες τις εμπειρίες αυτές τις λατινοαμερικάνικες. Και θεωρώ, για να είμαστε δίκαιοι, ότι δεν πρόλαβαν να δημιουργήσουν, ας πούμε, και τις δικές τους σταθερές δομές. Από την άλλη, εκεί παίζουν και ένα ρολό οι εκλογές για μένα. Ότι ενώ υπάρχει αυτή η αναδυόμενη δύναμη, κάποια στιγμή το κράτος προκυρήσει εκλογές. Και μου αρέσει μια άποψη του Κοροβέση για τις εκλογές, που λέει ότι είναι ένας τρόπος για να αυτορυθμίζεται το σύστημα, όταν πάει να απορυθμιστεί. Οπότε και όμως τα κινήματα από τα κάτω θα πρέπει να λάβουν μια απόφαση. Και ο κόσμος θα συμμετάσχουμε στο εκλογικό παιχνίδι, που είναι κάποια πολιτική δομή, ας πούμε, που έχει τους κανόνες της, αλλά υπάρχει. Ή θα στήσουμε μια άλλη δομή που είναι αυτή που θέλουμε, αλλά δεν υπάρχει. Εκεί διασπάται το κίνημα. Και από τη στιγμή που διασπάται το κίνημα, χάνει τη δυναμική του. Οπότε αυτό το είδα, εγώ προσωπικά το είδα και στην Ελλάδα, το είδα, το βλέπω και στην Ισπανία. Ας πούμε, διάβαζα πρόσφατα μια συνέντευξη μιας εκπροσώπου της πλατφόρμα De los afectados por la hipoteca, της πλατφόρμας ενάντια εξώσεις, η οποία έλεγε ότι πριν την δημοσκοπική άνοδο του Podemos, είχαμε τρομερή συμμετοχή, ας πούμε, στις όλες τις κινητοποιήσεις. Με το που έγινε αυτό και είδαν ότι... υπάρχει κάποια ελπίδα, ας πούμε. Ναι, ότι ίσως και κομματικά και συστημικά να μπορεί να λυθεί αυτό το ζήτημα και ότι το κόμμα θα το αναλάβει κτλ. Η συμμετοχή έπεσε εντελώς. Οπότε αυτό ίσως είναι και μια διαδικασία που θα πρέπει να γίνει. Για να τη γνωρίζουμε και να τη δούμε κάπως αλλιώς όταν θα ξαναγίνει. Ίσως όχι εδώ, ίσως κάπου αλλού. Να μάθουν από τα λάθη τους, ας πούμε. Αυτό. Να δουν τι θα γίνει και να καταλάβουν. Αυτό ακριβώς. Ναι. Θες να μου πεις τώρα, γιατί πιστεύεις ότι έχουν διείσδυση τέτοιου είδους κινήματα από τα κάτω, έχουν δυναμική, ας πούμε, σε αυτές τις χώρες, λόγω παράδοσης, έχουν τέτοιες παραδόσεις, λόγω... Εντάξει, στις ιθαγενικές κοινότητες, ας πούμε, ναι, υπάρχει αυτή η παράδοση, η συμμετοχική κτλ. Και όπου δεν υπήρχε, βρέθηκε. Από παλιότερες πολιτικές εμπειρίες, ας πούμε, μαουικά κινήματα, ναι, που είχαν βάλει αυτή τη διάσταση, ας πούμε, τη συνελευσιακή και την από τα κάτω και τη δημιουργία δομών κτλ. Νομίζω ότι δεν υπάρχει μόνο εκεί. Νομίζω και στην Ευρώπη υπήρξε. Ίσως σε όχι τόσο μεγάλο βαθμό, αλλά υπήρξε. Και γιατί υπάρχει, γιατί υπάρχει συνειδητοποίηση, ας πούμε, ότι η αντιπροσωπευτική δημοκρατία πλέον είναι πάρα πολύ τρωτή από μεγαλύτερα συμφέροντα, είτε οικονομικά είτε πολιτικά, κυρίως από τις οικονομικές ελίτ, ακόμα και στην ίδια τη χώρα ή και τις διεθνείς, τις οποίες έχουν ανάγκη τα πολιτικά κόμματα για να μπορέσουν να γίνουν κυβέρνηση, και οπότε θα κάνουν χάρες και θα λάβουν χάρες, και υπάρχει αυτό το αλυσβερίσι, και υπάρχει αυτή η συνειδητοποίηση, και ότι υπάρχει η ανάγκη της συμμετοχής εμένα το ίδιο, ας πούμε, στις αποφάσεις για τα θέματα που με αφορούν, χωρίς να δώσω σε κάποιον άλλον το ελεύθερο να πάει να αποφασίσει για μένα και να αποφασίσει ό,τι γουστάρει, ας πούμε. Αυτό νομίζω ότι είναι η ανάγκη. Δεν ξέρω τι λέει ο Χρήστος. Να προσθέσω μόνο θέμα, το ψυχολογικό στοιχείο, το οποίο δεν το αναφέρομαι και το είπες εσύ. Νομίζω ότι η ελπίδα απενεργοποιεί, ελπίζω για λίγο, τα κινήματα. Δηλαδή έρχεται μετά από την παντοκρατορία του Πασόκ και της Νέας Δημοκρατίας
ένα αριστερό κόμμα και πολλοί κόσμος λέει, όπ, κάτσε να δούμε. Μην πιέσουμε, ας πούμε, για την ώρα, να δούμε μήπως τα κάνει καλά. Ελπίζω να αυτό έχει, αν δεν ικανοποιηθεί ο κόσμος, να αντιδράσει και όχι να απενεργοποιηθεί πλήρως. Ιστορικά, στη Λατινική Αμερική, από τα πολύ λιγότερα που ξέρω, από το Λεωνίδη, γιατί δεν επιβεβαιώνεται πολύ. Δηλαδή, όντως απενεργοποιείται το κίνημα σχεδόν εξ ολοκλήρου. Και επίσης να προσθέσω κάτι. Είχαμε και μια άλλη, μια επί τούτου, ας πούμε, προσπάθεια της νέας κυβέρνησης όταν ήρθε στην εξουσία να πάρει με το μέρος του τα κινήματα, κυρίως μέσω είτε της εξαγοράς των ηγετών, είτε της χρηματοδότησης. Για πού λες? Για παράδειγμα στην Αργεντινή ή και στη Βολιβία. Υπήρχαν ηγέτες, ας πούμε, του Ελάλτο, ας πούμε, των συνελεύσεων που συμμετείχαν στην κυβέρνηση του Εύου Μοράλες. Και κάποιοι από αυτούς έφυγαν μετά, είτε μέσω της χρηματοδότησης της κρατικής που δημιουργεί και μια εξάρτηση. Για να φτιάξουν πράγματα, ας πούμε, στις κοινότητές τους, τα καλά, ας πούμε, υποδομές, ξέρω. Και θα σας παραδώσουμε εμείς σαν κράτος, αλλά αυτό έχει, έχει ένα κόστος. Είτε μέσω του... της κατάπνιξης των κινημάτων που δεν εξαγοράζονται. Γιατί υπάρχει και αυτή η δυνατότητα για αυτήν την κρατική εξουσία, ο έλεγχος του κρατικού μηχανισμού και της... παρακρατική. Και όχι, της αστυνομίας. Μια που αναφερθήκαμε τώρα στον χώρο της αμεσοδημοκρατίας, εγώ έχω την αντίληψη ότι αν υπάρχει τέτοιος χώρος, τέλος πάντων, είναι ένα κομμάτι που λέει ότι μπορεί να λειτουργήσει η αμεσοδημοκρατία υπό καπιταλιστικό πλαίσιο και ένα άλλο κομμάτι που λέει ότι παιδιά δεν γίνεται υπό καπιταλιστικό πλαίσιο. Αν δεν υπάρχει οικονομική δημοκρατία, δεν υπάρχει και πολιτική. Εσείς τι πιστεύετε? Το δεύτερο κομμάτι συμφωνεί μάλλον και με τις απόψεις του Καστοριάδη. Εγώ θα συμφωνήσω με αυτό. Από την άλλη, η άποψή μου είναι ότι πρέπει να το πάμε. Να το προσπαθήσουμε και να δούμε μέχρι που μπορεί να πάει. Γιατί σε θεωρητικό επίπεδο δεν θα πάει πιθανό το πράγμα. Οπότε εγώ υποστηρίζω και στηρίζω όσο μπορώ οποιοδήποτε τέτοιο πείραμα και σε οποιοδήποτε βαθμό γίνεται και προσπαθούμε και εμείς και οι ίδιοι να το κάνουμε και στην ίδια και σαν μπάντα στη λειτουργία της μπάντας, ας πούμε. Έτσι το λιγότερο, ας πούμε, μπορούμε να κάνουμε και να δούμε και σε εμάς τους ίδιους αν λειτουργούν αυτά τα πράγματα. Σε θεωρητικό πλαίσιο, μάλλον θα συμφωνούσα και εγώ με τον Καστοριάδη. Εσύ, Χριστό? Συμφωνώ και εγώ, απλά ένα βήμα τη φορά. Νομίζω ότι άμα θες να φτάσεις γρήγορα, θα φας τα μούτρα. Οπότε θέλει προσοχή και ένα βήμα τη φορά για να πάμε εκεί. Πάντως δεν πιστεύετε, ας πούμε, υπάρχει, ξέρω, το παράδειγμα στην Ελλάδα, ρε παιδί μου, που έχετε συμμετάσχει πολλές διαδικασίες, ξέρω εγώ, οι συνελεύσεις, έχετε ασχοληθεί με τη βιομέση, σωστά. Δεν πιστεύετε ότι αν αυτά τα παραδείγματα ήταν πολλά, θα είχαν καταπνιγεί ήδη? Δηλαδή το κράτος δεν θα άφηνε να υπάρχουν 15 τέτοιες επιχειρήσεις να δίνουν το κακό εντός εισαγωγικών παράδειγμα. Φαντάζομαι εγώ τώρα, δεν ξέρω. Μήπως αφήνουν πράγματα, ας πούμε, να κυλάνε, γιατί δεν τους ενοχλούν σε αυτόν τον βαθμό. Στην Αργεντινή, αν δεν κάνω λάθος, το εργοστάσιο, να με διορθώσει ο Λεωνίδης, θα ξέρει καλύτερα, με τα πλακάκια είχε καταφέρει να εισχωρήσει στη... Ισανόν. Ναι, στη... Πώς το πω τώρα. Οι κάτοικοι της περιοχής να βοηθάνε αυτό το πείραμα. Οπότε είχε μεγαλώσει. Οπότε θεωρώ ότι αν και στην Ελλάδα, μάλλον συμφωνώ μαζί σου, δηλαδή, απλά δεν το ξέρω, αν στην Ελλάδα υπάρχουν πολλές βιομέ, οι οποίες έχουν επηρεάσει και τους κατοίκους της γύρω περιοχής ή της πόλης, προφανώς πρέπει να αντιδράσει το κράτος. Δεν υποστηρίζουμε αυτό που είπα ότι δεν πρέπει να γίνονται. Ναι, αλλά αυτό θέλω να συνεχίσω ότι okay, να γίνονται και θα το αντιμετωπίσουμε σε περίπτωση που προσπαθεί το κράτος να το αποτρέψει. Αλλά ναι, το θεωρώ πιθανό δηλαδή να γίνει όπως το λες. Ναι, και είναι και η βιομή είναι και μια ευκαιρία να δούμε και τις προθέσεις του κράτους υπό μια κυβέρνηση αριστεράς, για παράδειγμα. Αν θα βοηθήσει, εννοείς. Ναι, γιατί αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε μια πολύ δύσκολη θέση η βιομή, γιατί οι ιδιοκτήτες έχουν πάει στα δικαστήρια και έχουν κινήσει διαδικασίες για να πτωχεύσει η επιχείρηση και να πωληθεί, ο χώρος δηλαδή. Οπότε θα πρέπει να φύγουν
οι εργαζόμενοι από εκεί. Αυτοί δεν μπορούν λόγω κόστους να αγοράσουν αντίστοιχο αλλού. Οπότε εδώ έρχεται και η ευθύνη, ας πούμε, και η χρησιμότητα, αν θέλεις, και, συνέπεια. Και η συνέπεια της κυβέρνησης της αριστεράς. Αν θα μπορεί να κάνει κάτι πλέον σαν κυβέρνηση και σαν κοινοβούλιο για να νομιμοποιήσει τέτοιου είδους ενέργειες για να ανοίξει και ο δρόμος για τις επόμενες. Ή αν δεν θέλει. Ιδού η Ρόδος, ιδού και το πείδημα που είπε ο Τσίπρας. Okay. Είτε λιγότερο είτε περισσότερο, ας πούμε, τα τελευταία, ξέρω εγώ, 40 χρόνια, υπάρχουν δύο τάσεις, ας πούμε, στην πολιτική που θέλουν να ακολουθήσουν τα κράτη. Το κοινωνικό κράτος, ας πούμε, αλλά σοσιαλδημοκρατία, και το πλέον το νέο φιλελεύθερο. Αν υποθέσουμε ότι, ας πούμε, εδώ στην Ελλάδα γινόταν, πήγαιναν, ξέρω εγώ, οι κυβερνώντες, ακόμα και αριστερά, τέλος πάντων, ο ΣΥΡΙΖΑ, πήγαινε, ξέρω εγώ, να πουλήσει την ΕΙΔΑΠ, εντάξει, οι ιδιώτες, εξ ολοκλήρου όμως, και το δίκτυο και όλα. Νομίζω στη Θεσσαλονίκη υπάρχει και ένα κίνημα για την αντίστοιχη ΕΙΔΑΠ της Θεσσαλονίκης, ας πούμε, που δεν θέλει να ιδιωτικοποιηθεί κτλ. Αν δεν γινόταν αυτό τελικά, αν δεν μπορούσε να γίνει δημόσιο όμως με την έννοια του δημοσίου, δηλαδή να τη διαχειριζόμαστε εμείς, θα ήταν προτιμότερο να καταλήξει να είναι κρατική εξ ολοκλήρου, πιστεύετε, ή τελικά να πάει στον ιδιώτη, αφού δεν μπορεί να γίνει δημόσια? Πού να πήγαινε? Εννοείς αν δεν μπορεί να διαχειριστεί κοινωνικά. Κοινωνικά, ναι. Τι να γινόταν, ας πούμε. Αρχικά, συγγνώμη, ναι. Νομίζω ότι το νερό πρέπει να βγει από όλα τα άλλα. Το νερό είναι πολύ συγκεκριμένο, είναι πολύ επικίνδυνο να προσπαθεί σε οποιαδήποτε κυβέρνηση, μόνο τη αριστερά, να ιδιωτικοποιήσει το νερό. Το νερό είναι βασικό αγαθό. Σωστά, αλλά μπορεί να γίνει. Δηλαδή δεν έχει την ίδια αντίδραση ο κόσμος με τον ΟΣΕ και με το νερό. Σωστά. Το ΟΣΕ, εγώ το 80% του κόσμου μιλάω, δεν τον ενδιαφέρει. Έχει μια διαφορία. Α γίνει ό,τι θέλει, γιατί και εγώ είχα ένα θείο που στον ΟΣΕ που έπαιρνε 3.000 και καλόταν. Το νερό όμως είναι αγαθό καθημερινότητας και ζωής. Οπότε, να διαβατήσω πριν, ας πούμε, είναι πολύ επικίνδυνο να το κάνει οποιαδήποτε κυβέρνηση, να πάει προς αυτή την κατεύθυνση το νερό. Τώρα για τα υπόλοιπα, ναι. Αν πάει όμως προς τα εκεί και ο κόσμος, ας πούμε, δεν είναι έτοιμος κάποιο κίνημα στο να το ταραστεί, όπως έλεγε ο Λεωνίδας πριν, ξέρω για την Κοτσαμπάμπα, που είχαν και μια εμπειρία, πες, και τελικά δεν τα κατάφεραν. Τι είναι προτιμητέο, να πάει στο κράτος, να είναι το κράτος το αφεντικό ή να είναι κάποιος ιδιώτης? Στην Κοτσαμπάμπα η απάντηση που θέτουν, ή τουλάχιστον επειδή είχα την ευκαιρία να μιλήσω με κάποιους από αυτούς τους ανθρώπους από το συντονιστικό, όπως ο Όσκαρ Ολιβέρα ή ο Τσάλι Κρέσπο, που ήταν, ας πούμε, από τους ανθρώπους που συμμετείχαν πάρα πολύ ενεργά σε αυτό το πράγμα. Ο Όσκαρ Ολιβέρα ήταν μάλιστα και ο εκπρόσωπος, ο ένας από τους δύο ή τρεις εκπροσώπους του συντονιστικού της Κοτσαμπάμπα. Η απάντηση είναι ότι ναι, μεν ανατρέψανε την ιδιωτικοποίηση, δηλαδή δεν πήγε το νερό της πόλης σε μια ιδιωτική εταιρεία, αλλά χάσαμε. Γιατί αντί να το κοινωνικοποιήσουμε, δηλαδή να διαχειριστεί την ίδρυυση της πόλης, η ίδια η κοινωνία, η ίδια η πόλη, αμεσοδημοκρατικά και οριζόντια και συμμετοχικά, επέστρεψε στην κρατική διαχείριση, που ναι μεν λένε οι ίδιοι είναι προτιμότεροι από την ιδιωτική, με την έννοια του ότι είναι μια κερδοφόρα επιχείρηση, οπότε αυτό το κέρδος αντί να πηγαίνει στον ιδιώτη, ας πηγαίνει καλύτερα στο Δήμο, στη συγκεκριμένη περιοχή, στο κράτος. Αλλά από την άλλη το ζητούμενο δεν είναι αυτό. Το ζητούμενο είναι να πάμε λίγο πιο πέρα από εκεί. Στη Θεσσαλονίκη προσπάθησαν, το κίνημα είχε διάφορες μορφές, τέλος πάντων. Υπήρχε το «Σώστε το νερό», που ήταν προσκύμενο στο ΣΥΡΙΖΑ και του οποίου το πρόταγμα ήταν όχι στην ιδιωτικοποίηση, και θα δούμε, που ουσιαστικά ήταν όχι στην ιδιωτικοποίηση, να επιστρέψει στο κράτος, απλά το να επιστρέψει στο κράτος δεν το λέγανε, θα δούμε. Υπήρχε η κίνηση 136 που ήταν μια προσπάθεια για την κοινωνικοποίηση, η οποία ήταν μια ενδιαφέρουσα προσπάθεια, αλλά δεν προχώρησε. Και υπήρξαν και οι Water Warriors που ήταν τα παιδιά εναντίον της ιδιωτικοποίησης, αλλά χωρίς να έχουν μια σαφή θέση ανάμεσα στα άλλα. Και κερδίζει το κράτος.
Για μένα το ζητούμενο είναι η κοινωνικοποίηση, έστω και σαν πείραμα. Ναι. Ωραία. Τώρα θα μου πείτε, να πάμε λίγο στα εδώ, με αυτή την ερώτηση. Γιατί εγώ θα το πω έτσι, τώρα εσείς θα πείτε ό,τι θέλετε. Έτσι είναι η δικιά μου άποψη. Για την πρώτη φορά στην κυβέρνηση θα βάλω την αριστερά σε εισαγωγικά και ακροδεξιά χωρίς εισαγωγικά. Γιατί εντάξει, τώρα η ΑΝΕΛ δεν είναι τώρα ούτε κεντροδεξιά καν. Mm-hmm. Ποια είναι η άποψή σας αυτές, αυτό το διάστημα που υπάρχουν τέλος πάντων. Τι έχουν κάνει μέχρι τώρα ή γιατί κάναν τη συγκυβέρνηση? Όχι, γιατί κάναν τη συγκυβέρνηση, εντάξει. Αυτό φαινόταν κιόλας από πριν ότι θα την κάνανε, δηλαδή δεν είναι. Αλλά τι βλέπετε, ας πούμε, να γίνεται κάτι, πώς κρίνετε, ξέρω εγώ, ότι έχει γίνει μέχρι τώρα. Και δεν μιλάω απαραίτητα για τη διαπραγμάτευση, μιλάω και στο κοινωνικό πεδίο, στο ότι θα μπορούσαν να είχαν κάνει πράγματα κατά τη γνώμη μου ήδη που δεν τα έχουν κάνει. Να ψηφίσουν νομοσχέδια, ξέρω εγώ, για τις συμβιώσεις των ομοφυλόφιλων, για παράδειγμα. Μιλώ προσωπικά εγώ και ειλικρινά, μπορεί να με εκθέσει αυτό που θα πω, αλλά εγώ είχα μια ελπίδα παραπάνω από τον Λεωνίδα στην αρχή. Όχι ότι θα γίνουν όλα τέλεια, ότι θα πάμε αυτό το ένα βήμα τη φορά, ότι θα το γνωρίσουμε λίγο. Όσο περνάει ο καιρός, αυτή η ελπίδα δεν ξέρω, κάπως ξεθοριάζει. Βέβαια, εντάξει, θα γυρίσει κάποιος κάνοντας το δικηγόρο του διαβόλου, να μου πει 3-4 μήνες είναι. Δηλαδή, περίπου εδώ οι άλλοι ήταν 50 χρόνια και τα είχαν κάνει μπάχαλο. Τώρα, πώς αυτοί θα φτιάξουν 4 μήνες. Παρ' όλα αυτά, εγώ θεωρώ ότι το λάθος που έχει κάνει αυτή η κυβέρνηση είναι και σε κάποιους συμβολισμούς. Θα μπορούσε συμβολικά να ψηφίσει 2-3 νομοσχέδια, όπως είπες, τα οποία θα δώσουν το στίγμα, το τι θέλεις να κάνεις μετά. Νομίζω ότι το έχουν πάει πίσω αυτό. Δηλαδή, δεν έχουν φέρει στη Βουλή πράγματα τα οποία θα δώσουν αυτή την ελπίδα, ας το πω έτσι, που θέλει ο κόσμος σίγουρα. Και ας το πω και λίγο στατιστικά, άμα παρακολουθήσεις και τις δημοσκοπήσεις από τότε που βγήκε η κυβέρνηση μέχρι σήμερα, που είναι μικρό χρονικό διάστημα και δεν αλλάζει τόσο εύκολο ο κόσμος, στην αρχή ήταν 80-90% αποδοχή της κυβέρνησης και τώρα φτάσει στο 67%. Δεν είναι μικρό, στο 60%. Αλλά σε 3 μήνες είναι τεράστια πτώση. Οπότε πρέπει μάλλον να. Αν έχει σκοπό. Δηλαδή, αν πούμε ότι την πιστεύουμε και ότι θέλει να εφαρμόσει το πρόγραμμά της, το οποίο είναι ένα βήμα προς εκεί που υποτίθεται θέλουμε να φτάσουμε όλοι, πρέπει να κινηθεί λίγο άμεσα. Γιατί. Ναι. Δεν έχουμε την πολυτέλεια, νομίζω, του χρόνου. Λεωνίδα. Εγώ να σου πω την αλήθεια. Δεν είχα ποτέ καμία ελπίδα. Ούτε θεώρησα, ας πούμε, ριζοσπαστικό κόμμα το ΣΥΡΙΖΑ. Είναι ένα σοσιαλδημοκρατικό κόμμα, το λέει κιόλας, ας πούμε, που σήμερα φαντάζει ριζοσπαστικό, αλλά μιλάμε για επιστροφή σοσιαλδημοκρατία, δεν μιλάμε για τίποτα επαναστατικά πράγματα, ας πούμε. Θεωρώ επίσης ότι με τις κινήσεις που κάνει μέχρι τώρα και στο εσωτερικό του, ίσα-ίσα που αναπαράγει, ας πούμε, αυτές οι μικροκομματικές πρακτικές που είχαμε συνηθίσει. Δεν κάνει κάτι πολύ διαφορετικό από αυτό που έκανε πριν το ΠΑΣΟΚ και η Νέα Δημοκρατία. Διαπραγμάτευση κτλ. Και επίσης χάνει και την ηθική ανωτερότητα, ας πούμε, που είχε ή θα έπρεπε να έχει η αριστερά ακόμα και στις εσωτερικές κινήσεις. Π.χ. θα μου πεις, δεν μπορεί να μην έχει και πολύ σημασία ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο Προκόπης Παυλόπουλος, ότι ανάγκασε, ας πούμε, τα μέλη του κόμματος, ακόμα τους βουλευτές, ακόμα και αν διαφωνούσαν με αυτό το πράγμα, να πάνε να πούνε Προκόπης Παυλόπουλος, εγώ δεν το βλέπω πολύ διαφορετικό από το ναι σε όλα. Δεν μου λέει δηλαδή ότι αν θα πρέπει να πούνε κάποια στιγμή ναι σε όλα, δεν θα το πούνε. Ναι. Αυτό για μένα είναι και ηθικά, ας πούμε, καταστροφικό. Και να σου πω και την αλήθεια, εγώ δεν ελπίζω και σε κάτι. Αλλά θεωρώ ότι είναι ένα στάδιο απαραίτητο. Γιατί η κοινωνία αυτό το πράγμα ήθελε τελικά σε αυτή τη φάση. Είναι επικίνδυνο να αποφύγει. Αν αποτύχει, sorry. Είναι επικίνδυνο να αποτύχει. Ναι. Μάλλον θα αποτύχει. Ναι. Βέβαια είναι και λίγο, εντάξει, η κοινωνία όντως ήθελε αυτό το πράγμα. Αλλά την άλλη είναι και λίγο σαν κυματοθράφστης. Γιατί θα μπορούσε να γίνει κάτι άλλο. Λέμε τώρα, δεν ξέρω κιόλας. Εντάξει, πολύ υποθετικό τώρα αυτό που λέω. Αλλά θα μπορούσε, άμα καθόταν 2 χρόνια ακόμα, ας πούμε, ο Σαμαράς με τους άλλους, να είχε γίνει. Δεν ξέρω τώρα, λέω ρε παιδί, δεν έχω ιδέα. Αλλά αυτό σίγουρα, για κάτι γνώμη μου, έχει λειτουργήσει έτσι. Ότι έχει κατακάτσει, ας πούμε, ο κόσμος και περιμένει τώρα από το ΣΥΡΙΖΑ και το
καμένο να του λύσουν πάλι τα προβλήματα επειδή είναι καλύτεροι από τους άλλους. Μα σίγουρα, μα αυτό είναι και το κόλπο. Είναι και η νέα της ανάθεσης πλέον. Έχει, είναι πολύ εμφανές. Αυτό είναι το κόλπο και αυτή είναι και η αυτορύθμιση του συστήματος. Από την άλλη, η κοινωνία, η αλήθεια είναι ότι το μεγαλύτερο μέρος της κοινωνίας δεν είχε ούτε καμιά πολιτική συνειδητοποίηση, ας πούμε, ριζοσπαστική και ήθελε να μην χάσει ό,τι προνόμια είχε και μπορεί να έχασει. Και ήθελε να τα ξαναπάρει. Σωστό. Αυτό εμένα δεν μου λέει πάλι κάτι. Αλλά η αλήθεια είναι ότι αυτό ήθελε και αυτό πήρε. Ναι. Και αν θα το πάρει κιόλας αυτό. Και αν θα το πάρει. Με γεια. Θέλω να ρωτήσω, αν πιστεύετε ότι όταν ασκείται, ας πούμε, κριτική σε κάποια κυβέρνηση, έχει σημασία, ακόμα και αν λέγονται τα ίδια πράγματα με τα ίδια λόγια, αν έχει σημασία το πολιτικό πλαίσιο από το οποίο ασκείται. Δηλαδή, από πού εκπορεύεται η κριτική. Ας πούμε το ΚΚΕ. Υπάρχουν περιπτώσεις που κάνει την ίδια κριτική στην κυβέρνηση με τον Γεωργιάδη. Mm-hmm. Εντάξει. Όταν το ακούει κάποιος από το ΚΚΕ, μπορεί να πει, ας πούμε, ότι είναι η αντιπολίτευση από τα αριστερά. Όταν το ακούει από τον Γεωργιάδη, θα πει αυτός είναι ακροδεξιός. Mm-hmm. Τελικά έχει σημασία αν κάποιος λέει κάποια αλήθεια, από πού προέρχεται αυτή η αλήθεια. Νομίζω έχει σημασία με δεδομένο να σου πει και το μετά. Δηλαδή, εσύ δεν θέλεις να ιδιωτικοποιήσεις το νερό. Πες μου τι θες να το κάνεις. Mm-hmm. Παράδειγμα. Κοίτα, η Ελλάδα είναι μικρή χώρα. Λίγοι άνθρωποι βγαίνουν στα παράθυρα. Ωραία, οπότε ξέρουμε όλοι από πού προέρχονται. Οπότε σίγουρα έχεις το μυαλό σου, κάνεις το συνειρμό. Να το λέει από το ΚΚΕ, το λέει ο Γεωργιάδης, μπορεί να το πει και ο Ξαυγίτης, μπορεί να το πει και ένας από την Ανταρσία, το ίδιο πράγμα. Mm-hmm. Ο συνειρμός γίνεται αυτόματα, σίγουρα. Ναι. Έχει σημασία, αλλά νομίζω ότι κατανοούμενε και συνδεδεμένο με το τι θα πεις μετά από την κριτική. Του κάνεις μια κριτική, μην κάνεις αυτό, πες μου όμως τι θες να κάνεις για να, για να αρχίσεις να διαφοροποιήσεις τελικά ο Ξαυγίτης από το ΚΚΕ. Ναι, αυτό είναι σωστό. Αυτό. Γιατί ας πούμε έχω στο μυαλό μου ένα συγκεκριμένο ότι ο ΣΥΡΙΖΑ με τους ΑΝΕΡ μετονόμασαν την Τρόικα σε θεσμούς, mm-hmm. ασκείται η ίδια κριτική από το ΚΚΕ, η ίδια από τη Νέα Δημοκρατία. Και είναι αλήθεια αυτό τι έγινε. Δηλαδή ναι. δεν έχουν άδικο το ένα στο άλλο. Αλλάξαν όνομα, αλλά είναι το ίδιο πράγμα. Ναι. Όταν το ακούς από τη Νέα Δημοκρατία, ας πούμε, εντάξει, έχει δίκιο σε αυτό που λέει από την άλλη. Χρήστο, το θέμα είναι τι θες να κάνεις μετά. Οκ. Okay. ναι. Εντάξει, δεν το είχα σκεφτεί αυτό. Εσύ λέω μετά τι λες. Όχι, δεν έχω να προσθέσω κάτι. Θα συμφωνήσω. Τώρα στο θέμα της Νέας Δημοκρατίας, βέβαια έχουν αλλάξει θέσεις τουλάχιστον 3-4 φορές, ας πούμε. Δηλαδή, ο Σαμαράς είναι ο ίδιος άνθρωπος που. Ναι. Έσβησε, διέγραψε ανθρώπους από την κομματική, από την ομάδα, την κομματική ομάδα, ας πούμε, της, την κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας, επειδή ψήφισαν υπέρ στο πρώτο μνημόνιο και κατά στο δεύτερο, ας πούμε. Yeah. Και τώρα πάλι αλλάξαμε θέση. Οπότε δεν νομίζω ότι έχουν και καμιά πολιτική αξιοπρέπεια να τους έχει μείνει στα συγκεκριμένα ζητήματα. Αλλά ναι, έχει σημασία το μετά. Το όχι στην πώληση, ας πούμε, όχι στην ιδιωτικοποίηση. Ναι, ωραία, και μπορεί και να συμφωνήσουμε και διάφοροι από διάφορους χώρους. Αλλά μετά τι, γιατί αν δεν πούμε το μετά, ας πούμε, είναι και λίγο εκ του πονηρού κάποιες φορές. Mm-hmm. Ωραία. Θέλω να σας ρωτήσω αν πιστεύετε ότι υπάρχει κίνημα στην Ελλάδα, εντός ή εκτός εισαγωγικών. Και τι είναι τελικά, ας πούμε, το κίνημα, ή τι θα έπρεπε να είναι ένα κίνημα. Γιατί, ας πούμε, στο μυαλό μου, κίνημα είναι κάποιοι άνθρωποι που ναι, μεν πορεύονται μαζί, αλλά συμφωνούν. Τουλάχιστον, ναι, κατελάχιστον τι θέλω να κάνω μετά. Λέω εγώ τώρα. Μπορείς εσείς να μου πείτε ότι ξέρω το κίνημα είναι κάτι άλλο. Mm-hmm. Γιατί γράφεται γενικά από την αριστερά και από τον αναρχικό χώρο το κίνημα, το αναρχικό κίνημα, ο αναρχικός χώρος, το αριστερό mm-hmm. κίνημα που συναντιόμαστε και κάνουμε μαζί πράγματα, ξέρω εγώ. Υπάρχει κίνημα. Νομίζω ότι είναι λίγο ασαφές. Για τον λόγο, ένας λόγος είναι ότι υπάρχουν πάρα πολλά ανοιχτά μέτωπα. Mm-hmm. Οπότε μάλλον απαιτούνται πολλά κινήματα. Κάποιο κίνημα να τρέξει την ιδιωτικοποίηση του νερού, άλλο κίνημα να τρέξει το θέμα με τις φυλακές. Προφανώς υπάρχουν κοινοί άνθρωποι σε όλα αυτά. Mm-hmm. Αλλά νομίζω ότι επειδή υπάρχουν πάρα πολλά ανοιχτά μέτωπα, φτιάχνονται πρωτοβουλίες και κινήματα, να το πω έτσι, δεν ξέρω να το λέω σωστά, στοχευμένα. Κατά γνώμη μου πρέπει να ανοίξει λίγο. Δηλαδή να έχουμε ένα κίνημα. Τώρα και αυτό που λέω ασαφές είναι, αλλά δεν το λέω όπως καταλάβει. Είναι και λίγο ασαφής η ερώτησή μου βασικά. Τέλος πάντων, απλά πρέπει να μην φτιάχνετε μια πρωτοβουλία, να το πω έτσι, να χρησιμοποιήσετε λέξη κίνημα για κάτι συγκεκριμένο, ή να φτιάχνετε μάλλον, αλλά να είναι απόλυτα συνδεδεμένη με.
Γιατί οι ίδιοι άνθρωποι είναι κατά βάση και οι ίδια, όχι οι ίδιοι άνθρωποι, και μόνο σαν φυσικές παρουσίες, αλλά και σαν την ελάχιστη ιδεολογία, ας πούμε, που μπορεί να έχουμε και να μας ενώνει, πρέπει να ανοίγει λίγο αυτό το πράγμα περισσότερο, κατά τη γνώμη μου. Να μην έχουμε τόσο στοχευμένες πρωτοβουλίες. Βέβαια, στοχευμένη πρωτοβουλία την άλλη βοηθάει γιατί υπάρχει καλύτερη ενημέρωση, γιατί ασχολείσαι μόνο με ένα θέμα, για τη βιομηχανία, ας πούμε. Υπάρχει πρωτοβουλία για τη βιομηχανία, οπότε ξέρει απόλυτα ακριβώς τι γίνεται με το θέμα της βιομηχανίας, από νομικά μέχρι οργανωτικά. Τώρα, αν υπάρχει στην Ελλάδα κίνημα με την ευρεία έννοια, δεν θα το έλεγα. Αλλά γενικά ότι γίνονται προσπάθειες πάρα πολύ σημαντικές από μικρές ομάδες ανθρώπων αναπεριοχή και αναπρόβλημα, νομίζω ότι γίνεται δουλειά. Mm-hmm. Υπάρχει κόσμος που τρέχει αρκετός. Το ρώτημα είναι τι κίνημα. Φασιστικό. Αντικαπιταλιστικό. Αριστερό με την ευρεία έννοια. Αναρχικό. Τι κίνημα υπάρχει. Υπάρχουν κάποιες κοινές συνισταμένες, ας πούμε, στην αριστερά. Ο αντικαπιταλισμός, ας πούμε, η μη εκμετάλλευση. Η αντιεξουσία δεν είναι κοινή συνισταμένη. Υπάρχει ένα κομμάτι του κίνημα, το οποίο είμαστε και εμείς, ας πούμε. Άλλο κομμάτι είναι πιο εξουσιαστικό. Άλλο κομμάτι είναι πιο κυβερνητικά προσανατολισμένο. Άλλο κομμάτι είναι πιο οριζόντια και αμεσοδημοκρατικά και αυτόνομα προσανατολισμένο. Υπάρχουν κάποιες κοινές συνισταμένες, αλλά υπάρχουν νομίζω πολλά κινήματα. Ή αν θες να το πεις ένα κίνημα αριστερό, αντιφασιστικό, αντικαπιταλιστικό με πολλά παρακλάδια. Όπως και να το πούμε, υπάρχουν τέτοιες πρωτοβουλίες στην Ελλάδα. Σε κάποια πράγματα συμπίπτουν, σε κάποια πράγματα δεν συμπίπτουν. Αλλά εγώ θα έλεγα ότι ναι, υπάρχει, ας πούμε, και ήταν τουλάχιστον μέχρι και πρόσφατα αρκετά δυναμικό και δυνατό. Τώρα μάλλον χάνει τη δυναμική του ή είναι λιμουδιασμένο και κοιτάζει, ας πούμε, τι θα γίνει για να δει πώς θα δράσει. Αλλά είναι λιμουδιασμένο αυτή τη στιγμή. Και είναι και στη διεθνή πρακτική, ας πούμε, είναι σύνηθες. Δηλαδή μετά από εκλογή αριστερής κυβέρνησης, ειδικά μετά από νεοφιλελεύθερα μοντέλα και νεοφιλελεύθερες κυβερνήσεις, πάντα υπάρχει μια περίοδος αναμονής, ένας μήνας του μέλητος των κινημάτων, ας πούμε, με την κυβέρνηση. Και μετά κάποια θα παραμείνουν με την κυβέρνηση, κάποια θα τα σπάσουν, κάποια θα τα καταπνίξει η κυβέρνηση, κάποια θα τα εξαγοράσει, κάποια δεν θα τα εξαγοράσει. Θα δούμε τώρα τι θα γίνει. Okay. Θέλω να σας ρωτήσω το εξής. Κάπου νομίζω είχε πει ο Λεωνίδας ότι δεν υπάρχει συνταγή για την κοινωνική αλλαγή και ότι πρέπει να τη φτιάξουμε συνταγή. Mm-hmm. Θέλω να σας ρωτήσω ποια υλικά θα προτείνατε για να φτιαχτεί μια τέτοια συνταγή. Να τα αντλήσει δηλαδή, ας πούμε, το κίνημα ή οι άνθρωποι, να τα αντλήσουν από πού. Ωραία ερώτηση αυτή. Θα έλεγα από την ιστορική εμπειρία, όχι απαραίτητα μόνο εδώ. Αγώνων, ας πούμε, και ιδεών που έχουν πραγματοποιηθεί ή έχει γίνει προσπάθεια να πραγματοποιηθούν σε διάφορα μέρη του κόσμου, είτε και στην ίδια τη χώρα αυτή, και όχι μόνο και στο χρόνο, ας πούμε, και σε βάθος χρόνου. Οπότε είτε γεωγραφικά είτε χρονικά, ιστορικά. Τώρα, τι υλικά θα τις έβαζε. Εγώ μπορώ να σου πω τι υλικά θα το έβαζα εγώ. Δεν θα το έβαζα ιεραρχία. Δεν θα του έβαζα εξουσία, δεν θα του έβαζα εκμετάλλευση ανθρώπου από άνθρωπο. Θα έβαζα την οριζοντιότητα, την αυτονομία, την ισότητα. Δεν θα του έβαζα διακρίσεις. Αυτά δεν θα του έβαζα. Αλλά ίσως να μην συμφωνούμε όλοι στην αριστερά στα ίδια χαρακτηριστικά. Ούτε η ιεραρχία θα του έβαζα. Ναι, καλά, σίγουρα. Ναι, συμφωνείτε. Με τα υλικά συμφωνώ. Απλά να προσθέσω ότι δεν πρέπει να ξεχνάμε σε αυτές τις περιπτώσεις τη διαφορετικότητα είτε γεωγραφικής θέσης, είτε νοοτροπίας, είτε ιστορίας του κάθε τόπου. Ας πούμε, όπως μου είχε πει και ο Λεωνίδας, ρώταγε στην Τζιάπα, ας πούμε, ο Σαπατίστας, αυτό το μοντέλο θεωρείται ότι μπορεί να εφαρμοστεί κάπου αλλού στον κόσμο. Και αυτοί απαντάνε ότι δείτε το εσείς. Εδώ θεωρούμε ότι μπορεί να εφαρμοστεί γιατί έχει αυτά τα χαρακτηριστικά του Μεξικού κτλ. Στην Ελλάδα εσύ ξέρεις αν μπορεί να εφαρμοστεί. Mm-hmm. Γιατί εσύ ξέρεις πώς λειτουργεί η νοοτροπία εκεί του κόσμου κτλ. Οπότε νομίζω ότι πρέπει να ξεχνάμε ότι τα υλικά μπορεί να μην είναι και ίδια. Γενικά μπορεί να ανά περιοχή, να ενδιαφέρουν.
αναέθνο, Κατάλαβα, ναι. Αλλά μπορεί να οδηγούν στο ίδιο αποτέλεσμα. Στο ίδιο αποτέλεσμα σίγουρα. Αλλά ο τρόπος που θα το πας από την Ελλάδα και ο τρόπος που θα το πας στο Μεξικό μπορεί να είναι διαφορετικός. Θέλοντας να φτάσει στο ίδιο. Ωραία. Τώρα φτάσαμε στις τελευταίες ερωτήσεις. Πιστεύετε ότι μια κοινωνία απελευθερωμένη από τον καπιταλισμό θα παρήγαγε κοινωνικά απόβλητα? Και αν θα παρήγαγε, τι θα ήταν? Θα ήταν φιλελεύθερη? Γιατί εγώ, ας πούμε, θεωρώ ότι σε όλες τις κοινωνίες μάλλον θα υπάρχουν κοινωνικά απόβλητα, ακόμα και αν θεωρούνται πλήρως απελευθερωμένες. Κάποιος ήταν απόβλητος. Τι θα μπορούσε να ήταν? Είναι ωραία ερώτηση. Είναι βέβαια υποθετική. Εγώ λέω τώρα δεν μπορώ να απαντήσω. Δεν φτάνει το μυαλό μου να φτάσει τόσο ευαίρα το... Σωστό αυτό. Δεν ξέρω, ίσως είναι και λίγο ουτοπικό και ουτοπική και η απάντηση θα σου δώσω. Δηλαδή ότι σε μια κοινωνία απαλλαγμένη από τον καπιταλισμό, δηλαδή την εκμετάλλευση και τις εξουσιαστικές σχέσεις, κανονικά δεν θα έπρεπε να έχει απόβλητα, αν είναι πραγματικά απαλλαγμένη από αυτά τα πράγματα. Αλλά δεν ξέρω, θα πρέπει να τη φτιάξουμε για να δούμε. Ναι, σωστό. Τώρα... Οι δύο τελευταίες ερωτήσεις έχουν να κάνουν με την ουτοπία, άρα θα είναι μάλλον τοπικές και απαντήσεις. Οπότε μην κολλώσετε πίσω τι θέλετε. Είναι εντελώς υποθετικές. Θέλω να μου πείτε τι σημαίνει ουτοπία για τον καθένα από εσάς. Τι είναι ουτοπία? Έχουμε συμφωνήσει αυτό, το ίδιο σου πω. Α, έχετε συμφωνήσει. Έχουμε συμφωνήσει. Είναι η απάντηση που δίνουμε όταν μας ρωτάνε και για το κομμάτι, για το δίκτυο της ουτοπίας. Και είναι αυτό που έχει μεταφέρει ο Γκαλιάνο. Θύμισε μου πως λέει, πάντα ξεχνά αυτός που το έχει πει πρώτος. Να τον πήρει. Είναι ότι η ουτοπία απλά σε βοηθάει να προχωράς, να πας παραπέρα. Άσχετα αν θα τη φτάσεις ή όχι, σου δίνει το κουράγιο, το κίνητρο και τη δύναμη, θέλοντας να φτάσεις αυτό που δεν φτάνεται, να προχωράς. Είχαμε κάνει με ένα φιλό, με τον Ζερόμ Ρος, είχαμε κάνει ένα ντοκιμαντέρ για το Σύνταγμα κάποια στιγμή, το 2012. Και είχαμε κάνει αυτήν την ερώτηση στο Μανώλη Γλέζο. Και είχε δώσει μια πάρα πολύ ωραία απάντηση. Και είχε πει ότι πριν την ύπαρξη, λέει, της Φάρκας, ήταν και αυτή, λέει, μια ουτοπία. Και πριν την ύπαρξη, λέει, του δορυφόρου, και αυτός μια ουτοπία ήταν. Οπότε, λέει, και ακόμα, λέει, και αν δεν υπάρχουν αυτά τα πράγματα, επειδή η ανάγκη, λέει, το επιβάλλει, πρέπει να δούμε αν μπορούμε να πάμε μπροστά εκεί. Μπορεί να πάμε λίγο κοντά, ας πούμε. Μπορεί και να μην φτάσουμε ποτέ, αλλά μπορεί να φτάσουν και οι επόμενοι από εμάς μετά. Αυτό, το να προχωράμε πιο πέρα. Τα έχει πει ο Μπύρη και το έχει μεταφέρει ο Γκαλιάνο καλύτερα από εμάς. Ωραία. Η τελευταία ερώτηση έχει να κάνει πάλι με την ουτοπία, αφού είναι και το τραγούδι σας στη γιορτή της ουτοπίας. Θέλω να ρωτήσω αν σε μια γιορτή, ας πούμε, της ουτοπίας, θα υπήρχαν οικοδεσπότες και καλεσμένοι, αν θα υπήρχαν τέτοιοι ρόλοι. Όχι, δεν νομίζω θα υπήρχαν οικοδεσπότες και καλεσμένοι και πιστεύω θα χωρούσαν όλοι. Απλά μπορεί κάποιοι να είχαν φτάσει λίγο νωρίτερα. Χωρίς να σου λέει... Και να είχαν προετοιμάσει, ας πούμε, κάπως, ναι, να είχαν... τη γιορτή. Ναι, και χωράνε και όλοι. Άγνωστοι, ανώνυμοι, ας πούμε, να είχαν φτάσει λίγο νωρίτερα, αυτό έτσι το βλέπω. Ο Αρδινογιάννης θα έχει θέση, ας πούμε, στο τραπέζι. Έτσι όπως είναι τώρα. Και πού θα κάτσει? Καμία. Δηλαδή θα έπρεπε και αυτός κάπως να έχει αλλάξει, ας πούμε. Και να έχει... Αλλιώς δεν θα γιορτάζει. Γι' αυτό είναι ουτοπία. Αν είναι ο Αρδινογιάννης, δεν θα γιορτάζει ουτοπία. Οκ. Παιδιά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Πολύ ωραίες ερωτήσεις. Πολύ ωραίες ερωτήσεις. Να είστε καλά. Α, δεν ρώτησα, το επόμενο live, υπάρχει επόμενο live ή φτιάχνετε το δίσκο τώρα και δεν... Όχι, κάναμε χθες ένα live. Υπάρχει στον Προχάμι. Ναι, και έχουμε το επόμενο live έτσι με το υπάρχον πρόγραμμα, γιατί υπάρχουν, μπορεί να αλλάξει κάτι, είναι στα Γιάννενα, 29 Μαΐου, συγγνώμη, και 30 Μαΐου πάλι στην Αθήνα. Στην πλατεία Πρωτομαγιά, μια εκδήλωση οικονομικής ενίσχυσης για τις απαντήστικες κοινότητες. Ωραία. Παιδιά, ευχαριστώ πολύ. Και εμείς ευχαριστούμε.